Είμαστε live. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκίνησε. Καλησπέρα και σε ένα Λίο, που με αποκαλείς αγρό της καρδιάς μου. Για τους προηγούμενους γκρινιάριδες δεν έχω να πω κάτι. Εντάξει, ξέρετε ποιοι είστε εσείς. Πάντα οι ίδιοι είστε, Αργύριοι. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία, που διόρθωσες το λάθος σου και δεν έκανες ρήμα τον Θεό. Να είσαι καλά. Τι γίνεται εσείς, πώς είστε, πώς περνάτε? Άργησα λίγο, ακριβώς την ώρα μου. 9 ακριβώς, μπαπ, ακριβώς, με διεθνή ώρα πλέον. Όχι Περέας, είμαστε χαριτωμένοι. Εντάξει, ήρθε και η ειδοποίηση και σε μένα μόλις ήρθε η ειδοποίηση. Εδώ τα smartwatch, όλες τις τεχνολογίες μου ήρθανε. Τι λέει? Έχω ειδοποιήσει που 7 χρόνια παλιά εδώ πέρα στο ρολόγιο, δεν τα κοιτάω ποτέ. Ποτέ δεν τα κοιτάω. Κάτσε, κάνω clear all. Ωραία. Να έχουμε φρέσκια τώρα, κατάλαβε, να καταλάβουμε ποια είναι του καινούριου χρόνου. Που ήμουνα χθες, ενημέρωσα τον σερβερ στο Discord. Ακούστε να σας πω τώρα τι έγινε χθες. Έχει φτιάξει και τορτίγες. Κρατήθηκα. Έφαγα σήμερα. Τι ήτανε? Μια μισή φέτα ρολό κοτόπουλο με κάτι πατατούλες και καροτάκια και τέτοια, ξέρεις, όλα αυτά τα φούρνου στον ατμό. Ναι, φούρνου στον ατμό, γιατί είμαι τέτοιος, τόσο προχωρημένος. Αλλά ο γνωστός ήχος κουμπλίν, μπράβο. Γεια σας παιδιά, γεια σας όλους τους συναδέλφους σήμερα, γιατί θα με βοηθήσετε. Το είδα αυτό, το ανακάλυψα σήμερα, που κοιτούσα αν έχει τίποτα καινούριο το Game Pass. Δεν έχει κάτι καινούριο. Απλά το είδα αυτό και το κοιτούσα από πέρσι που βγήκε, 21, το 20, πρόπερσι, συγγνώμη. Ναι. Και τώρα που το είδα είπα να ασχοληθώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι ψυχή έχει μια μισή φέτα? Αυτό ακριβώς, ρε Χρήστο. Αυτό ακριβώς, ρε. Και σκεφτόμουν να παραγγείλω. Ξεκινάω στην αρχική του eFood. Ξεκινάω, κάνω δουλειές εδώ τριγύρω, διάφορα πράγματα, το ξεχνάω. Το ξανακοιτάω κάτι, στο ανοίγω το κινητό για να δω, ξέρεις τι και πώς. Βλέπω, είχα ξεκινήσει τη διαδικασία. Δεν παρήγγειλα ποτέ. Πήγε 8 και κάτι. Λέω, δεν καμιάται τώρα, δεν θα κάθομαι, λέω, να παραγγέλνω, να περιμένω, να είμαι έτσι με το ένα αυτή απ' έξω. Και είναι και μεγάλο αυτή. Να πότε θα έρθει ο άλλος, άμα θα βρει την πόρτα ή θα μου χτυπάει το τζάμι, προσπαθώντας να μπει από το τζάμι. Δεν ξέρω. Λέω, άστο τώρα, δεν πειράζει. Θα μείνουμε νηστικοί σήμερα. Φτιάχνει χαρακτήρα. Και έτσι συμβαίνει. Βέβαια, έχω τις θερμίδες μου εδώ έτοιμες. Δεν τα αφήνω έτσι. Τις θερμίδες θα τις πάρουμε. Τι θα έπαιρνα? Ψέμα. Όχι, δεν ισχύει. Είναι ακριβώς όπως το είπα. Ακριβώς όπως το είπα. Τι θα έπαιρνα? Ήμουνα ανάμεσα. Βασικά το σκεφτόμουν για μπέργκερ, αλλά λέω πολύ, πολύ. Δεν ήθελα. Ήθελα κάτι light μετά από τη μια μισή φέτα ρολό κοτόπουλο. Σκεφτόμουν καμιά κρέπα. Έχει, ξέρεις, εδώ κάτι τοπικά μαγαζιά που κάνουν κάτι, ξέρεις, από αυτές τις κρέπες με όνομα, γιατί είμαστε καλά μαγαζιά. Εμείς δεν είμαστε φασφουντάδικα του κόλου σε ένα χωριό. Χωριό δεν είμαστε, εντάξει. Είμαστε η κοσμική Περέα, δημοσθερμαϊκού, συγγνώμη. Αλλά... ψέμα ότι δεν θα φάω για βράδυ, εννοείς? Όχι, δεν θα φάω για βράδυ. Όντως, να, οι θερμίδες που θα καταναλώσω για το βράδυ. Και έτσι που λέω, και σκεφτόμουν να πάρω μία που είναι Caesars, κρέπα Caesars, το οποίο είναι ότι είναι σαλάτα, το πετάνε μέσα σε μια κρέπα και στο φέρνουν, και σκεφτόμουν να πάρω κάτι τέτοιο. Αν θα συνεχίσει το Pentiment, ρωτάς τον λάθος Θόδωρο, εξού και Θάδωρος, cosplay, γιατί ο Τροβοθόδωρος παίζει το Pentiment. Και από ό,τι με ενημερώνει, θα το συνεχίσετε το Pentiment. Αλλά θα το δείτε στο τέτοιο, στο τρόβο. Θέλεις αρκετά τα Red Bull, ετοιμάσου να υδρώσεις. Ό,τι χρειαστεί. Ό,τι χρειαστεί να βγει το μεροκάματο. Ανακάλυψα πρόσφατα, γιατί είναι παλιά. Παλιά. Μια σειρά παρακολουθώ στο τελευταίο διάστημα. Λέγεται Yellowstone. Είναι με τον Kevin τον Costner, εκείνος που παλιά είχε λέπια, όχι λέπια, πώς λέγονται αυτά που αναπνέουν τα ψάρια,
τις σχισμές εκεί να πεις από τα αυτή. Αυτά που λες. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει αρκετή τοξική αρενοπότητα για να μ' αρέσει πάρα πολύ η σειρά. Και έχω κολλήσει. Έχω κολλήσει. Και μου θύμισε τώρα αυτό έτσι λίγο. Εντάξει, δεν έχει τόσο αγροτιά. Βασικά δεν έχει καθόλου αγροτιά εκεί. Απλά σε δείχνει λιβάδια. Βράχια, μπράβο. Βράχια. Βράχια. Αυτά. Τα βράχια. Εκεί που χτυπάει το κύμα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και έτσι που λέτε. Λοιπόν, χθες εντωμεταξύ, να σας πω και εδώ τώρα εδώ στο live τι έγινε, γιατί όπως είπα, πρέπει να γκουγκλάρεις την ορθογραφία. Κοίταξε, εγώ θα το γράφα βράχια. Γιατί έτσι προφέρεται το γουχού, το προφέρουμε από παλιά, από τα αρχαία χρόνια, που έχω παραμείνει εγώ ζωντανός, το προφέρουμε βράχια. Εντάξει, δεν το λες τόσο συνειδητά το νι, αλλά δεν λες βράχια, λες βράχια. Βράχια. Αυτά με τα οποία αναπνέει το ψάρι. Λοιπόν, το ίδιο θες το όχι στην ψυχή, Ένα παιχνίδι που θέλεις πάντα να δεις από μένα. Για σάς ρε, θυσία γίνομαι. Αλλά με αφήσετε να τελειώσω λίγο τώρα, γιατί δεν έχω ξεκινήσει καν κιόλας. Λοιπόν, χθες που λέτε, 6 ώρα το απογευματάκι, λέω να την πέσω για ένα power nap της μίας ώρας και μετά σηκωθώ φρεσκαδούρα, κάνουμε το live μας που έλεγα να παίξουμε Blacktail. Ο Τροβοθόδωρος, συγγνώμη, καμιά φορά μπερδεύω λίγο τις προσωπικότητες μου. Τέλος πάντων, καλά, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Πέφτω για ύπνο κατά τις 6 ώρα και ξύπνησα στις 2 το πρωί. Αυτό ήτανε. Ήταν ότι ξεκοιμήθηκα από τις 6 μέχρι τις 2. Και ανοίγω τα μάτια κάποια στιγμή και βάλα το μεταξύ 3 ξυπνητήρια. Αυτό είναι τσόντα, καταλαβαίνεις. Είναι, έτσι δουλεύει το χέρι μου. 3 ξυπνητήρια. Και ανοίγω τα κάποια μάτια στιγμή, όπως πήγα να πω αρχικά, και διαπιστώνω ότι δεν έχει φως τριγύρω. Θα μου πεις τώρα γιατί στις 8 θα είχε ή 7 τέλος πάντων που είχα βάλει το ξυπνητήρι. Δεν ξέρω, την ψηλιάστηκα. Με το που άνοιξα τα μάτια ένιωσα ότι κάτι πήγε στραβά και κοιτάω το ρολόι και ήταν 2 η ώρα το πρωί. Έτσι που λέτε. Το κακό το μάτι, κάτσε, ξέρω ότι είναι θέμα κακοτυχία το μάτι. Επηρεάζει και τον ύπνο. Και μετά ξανακοιμήθηκα, όχι, έμεινα ξύπνιος μέχρι τις 4 ή 5. Ψέματα, 4 και κάτι. Και ξανακοιμήθηκα, ναι. Γιατί μετά αν συνέχιζα, θα γαμιόταν όλη η εβδομάδα το τέτοιο, θα έπρεπε κάπως να το φτιάξω στην όλη διάρκεια. Οπότε είπα εκείνη την ώρα με το ζόρι θα κάτσεις στο κρεβάτι να μάθεις. Στο κρεβάτι σου, είπα. Χαίστηκα πάνω μου, έτρεξα και ξύπνησα κάτι 8, 9, κάπου εκεί. Αν άνοιγα στις 2, μια χαρά θα ήταν να μου κάνετε παρέα. Μόνο εγώ και εσύ θα ήμασταν στις 2 η ώρα. Όλοι οι υπόλοιποι ρεμπεσκέδες δουλεύανε. Κάποιος όταν μέσα να σε δει. Ναι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα με αυτόν τον κάποιον. Κατάλαβες, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο για τα τέτοια, αλλά καμιά φορά, ξέρεις, λίγο το βοηθάει. Βοηθάει, έτσι, το σμπρώχνει καλύτερα. Λύσει το κρεβάτι μου και δείχνει πίσω στο στούντιο. Ναι, σωστά. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο άλλος Θόδωρος έκλεισε τα ξυπνητήρια, το μαλακισμένο ρεσί. Γιατί δεν άνοιξα στις 2 τότε live. Γιατί ή θα κοιμώσω, δεν είναι εργάσιμη. Δεν ξέρω. Έχω χάσει την μπάλα, παιδιά, από τότε που είμαι εδώ πέρα, τόσα τα χρόνια που είμαι. Χρόνια, νομίζω, έχει πιάσει 2-3 χρόνια. Πόσα χρόνια έχει που είμαι στο στούντιο, που έκανα την έναρξη. Από τότε που σταμάτησα τέλος πάντων την πρωινή δουλειά και πλέον αυτό το πράγμα είναι η πρωινή μου δουλειά, δεν έχω καμία επαφή. Ούτε γιορτές, ούτε. Αυτό ήταν, μόνο γιορτές. Οπότε δεν ξέρω, γιατί κάθε μέρα είναι εργάσιμη για μένα. 3 χρόνια, νομίζω. Ούτε ξέρω. Ούτε θυμάμαι. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Οπότε δεν έχει διαφορά. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα πότε δουλεύετε, πότε δεν δουλεύετε. Για μένα δηλαδή, με το πώς το σκεφτόμουν, ήταν, ξέρεις τι, πρώτο χρόνου, πρωτοχρονιά, οκ, δεν δουλεύουν.
την επόμενη πιθανόν να μην είναι εργάσιμη για κάποιο λόγο και τώρα, ας πούμε, από την επόμενη θα δουλεύουν. Οπότε τη 2 η ώρα θα τα ανοίξω, θα βλέπει κανένας. Κανένας. Που δούλευα πριν. Πριν κατευθείαν, πριν η προηγούμενη δουλειά, δούλευα σε μια εταιρεία διανομής τροφίμων. Τι δεν με νοιάζει, ρε. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ που ξυπνάω και κοιμάμαι με πρώτη μου έννοια εσάς. Με αυτή την ένταση. Ναι, αλλά να ανοίξει 9 το πρωί με τον πρωινό καφέ είναι ότι πρέπει. Ναι, αλλά το πρωί έχει άλλες δουλειές. Κατάλαβες, είναι αυτό το πράγμα. Άμα ήταν, έμενα 24 ώρες συνέχεια live. Πρέπει να βάλω μια κάμερα στην τουαλέτα για να το κάνουμε αυτό το 24ωρο. Να μην σας αφήσω τη στιγμή σε ησυχία. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο τα θέλετε, αλλά τώρα κάποιες φορές είναι αυτό το... Δηλαδή δεν γίνεται όλες οι εμπειρίες της ζωής να είναι ευχάριστες. Οι κακές εμπειρίες της ζωής είναι αυτές που διαμορφούν, φτιάχνουν το χαρακτήρα. Αυτές σε κάνουν άνθρωπο. Οι εύκολες είναι για να χαίρεσαι τις δύσκολες. Εγώ είμαι υπέρ να μην έχει κάθε βράδυ. Είδες με το που είπα τουαλέτα, too much information, δεν είπα... Κατσεχάς. Ναι. Δεν είπα τίποτα. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν too much information, έτσι. Το κράτησα στα... Απαραίτητα, τέλος πάντων. Μπορεί να είναι μισά-μισά. Οδηγός ήμουνα... Όχι, ήμουνα στο λογιστήριο. Τους οδηγούς τους λυπόμουνα. Τους λυπόμουνα γιατί... Λογιστήριο, το μεταξύ, πασπαρτού λογιστήριο. Και παραγγελίες και αποθήκη και τα πάντα. Τροφοθόδωρος, ναι, σωστά. Αλλά ήταν οι οδηγοί που για να κάνουν τα δρομολόγια ξυπνούσαν από τις 4 το πρωί για να έρθουν, ξέρεις, να ετοιμάσουν, να μην φορτώνουν την προηγούμενη. Αλλά 4-6 να είναι στο δρόμο, γιατί τα μαγαζιά πρέπει να τα προλάβεις από νωρίς και μετά, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, πέραν τηλέφωνο πελάτες, όπου το λέγανε, ξέρεις τι, μπορεί να ξαναπεράσει αυτός. Ξέρω ότι φαντάσου εδώ πέρα στην περιοχή έχει και άλλα χωριά τριγύρω, χωριά-χωριά. Παίρνανε τίποτα παντοπόλες από εκεί. Ο άλλος είχε κάνει τη γύρα, του έδωσε για όλη τη μάνα. Και έπαιρνε ο πελάτης και έλεγε: μπορείς να μου φέρεις αυτό. Λέω: εγώ να τον πω, λέω τώρα. Άμα είναι κάπου κοντά, ναι. Αλλιώς αύριο. Ναι, αλλά πρέπει, λέω: το θέλω, είναι ανάγκη. Και καθώς τώρα ή θα μάλωνες, ας πούμε, κάποιες φορές μάλωναν από την αλήθεια, εξαρτάται από τη μέρα. Καθόμουν και του έλεγα: ξέρεις τι, όταν πέρασα από εκεί δεν ήταν ανάγκη. Τώρα είναι ανάγκη! Ξυπνάδες! Και καθόμουν και μάλωνα στα τηλέφωνα και άλλες φορές, ξέρεις, επειδή βασικά όταν τα άκουγε ο εργοδότης ήταν κατευθείαν πάρει τον οδηγό να πάει την παραγγελία. Αλλά αν δεν άκουγε ο εργοδότης, δεν υπήρχε παραγγελία. Άφηνα ένα χαρτάκι στον οδηγό και τον έλεγα αύριο θα πας. Έτσι ξυγιόμουν. Θόδωρος Λόρνταμπ. Δεν το λες και Lord Dump, είναι απλά στιγμή. Στιγμή. Τροφοθόδωρος με Καρχαρίες. Καρχαρίες ήταν παλιά ψέματα. Όχι, εκεί δούλευα όταν ήμουνα, όταν σας έλεγα για Καρχαρίες. Για ένα πράγμα τους καναφωνάζανε, δεν φτιάχνανε λίστα από πριν. Ναι, ρε, φτιάχνανε. Μια χαρά τη φτιάχνανε τις λίστες, αλλά τους τελειώνανε πράγματα μέσα στη μέρα και δεν τον νοιάζει τον άλλο τον παπάρα ο οδηγός, άμα θα δουλέψει 8 ώρες ή 18 ώρες. Θέλει αυτός η επιχείρησή του να δουλεύει στο 100%. Κατάλαβες. Αλλά ο κακομοίρης ο οδηγός, πρώτον, την παραγγελία άμα τη βγάλει, βασικά κατά παραπάνω λεφτά θα βγάλει, αλλά τέλος πάντων, είναι ξέρεις αυτά με τα commissions, πρέπει να φτάσεις κάποιους στόχους και τέτοια σε πωλήσεις, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε από διανομή τροφίμων, ο οδηγός είναι και πολιτής μαζί, ουσιαστικά. Και παίζουν ρόλο αυτά, οπότε όταν είσαι στην ανάγκη να βγάλεις και κάνα εξτρά για το μεροκάμα, το αν έχεις και τίποτα δυο κουτσούβελα σπίτι, τα βλέπεις κάτι, ξυπνάς 4, δουλεύεις μέχρι τις 8-9 το βράδυ, μετά, βασικά όχι 8-9, 8-9 γυρνάς, μετά κάνεις αποθήκη να φορτώσεις το φορτηγό, φτάνεις σπίτι κομμάτια για τις 11, κοιμάσαι, ξυπνάς, βλέπεις το παιδί την ώρα που κοιμάται, γιατί σιγά μην ξυπνήσει το μαλακισμένο την ώρα που ξυπνάς εσύ για να σε πει «Πατέρα, να σε δω», χέστηκε. Χέστηκε. Το χαρτζιλίκι να πέφτει.
Αυτό το νοιάζει. Κολόπεδα. Είμαι σίγουρος ότι άκουσες το υπέροχο, απλά πάρετε περισσότερους οδηγούς. Συνέχεια, καλά, ήταν μια από τις κλασικές μαλακίες. Αν ήμουν στη θέση του οδηγού, τι θα έκανα? Όπως εξήγησα μόλις, είναι η οικονομική κατάσταση του καθενός. Είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Θα μπορούμε να μπούμε μαζί μου στο Farming Simulator. Τι εννοείς? Έχει multiplayer και αν ναι, γιατί νομίζεις ότι με ενδιαφέρουν άλλοι άνθρωποι? Παίζω τα περισσότερα multiplayer παιχνίδια τα οποία με έχετε δει εδώ πέρα να παίζω. Είναι παίζω μόνος μου. Μόνος μου. Εγώ θα τα αρμέξω τα καρπούζια. Εγώ θα τα φάω. Ναι, είπα αρμέξω καρπούζια. Τόσα ξέρω. Εντάξει. Από το αγράρι που λες και το κλίμα για logistics μου κάνει. Βασικά μπουρδέλο ήταν. Ούτε logistics ούτε τίποτα ήταν. Overwatch όμως με απλούς γνωστούς. Όλοι με τους οποίους έχεις δει τυχαία να μιλάω, ή μαγνητοσκοπημένες φωνές, ή απλή γνωστή. Δεν είναι φίλοι, εντάξει, δηλαδή την έχουμε χέσει αυτή τη λέξη. Όλοι φίλοι γίναμε. Τι λες, μωρέ? Είμαστε φίλοι, πού σε ξέρω? Δεν ξέρω πώς μου βγαίνει έτσι, βγάζω. Overwatch, Ίκαρους και Κόνων με άλλους. Μπράβο, δούλη του είναι. Αχ. Δώσε λίγο χρόνο στο παιχνίδι και θα δεις πως τι καλά θα είναι να έχεις 6 άτομα να κάνουν πράγματα και εγώ να τους βρίζω. Όπως είπα νωρίτερα, έβλεπα αυτή τη σειρά, ξεκίνησα να βλέπω βασικά, το Yellowstone, που είναι ένας, ο Kevin Costner, μεγαλύτερος σε ηλικία, αυτός που του ανήκει η φάρμα, και έχει τους άλλους τους καμπόιδες και είναι με γελάδια και τέτοια. Άμα κάνουμε κάνα τέτοιο σκηνικό, εγώ να κάθομαι ας πούμε και να κάνω ίντριγκες, μαλώνω με κυβερνήτες και πολιτικούς και τέτοια πράγματα, και παράλληλα θα βάζω και έναν υπεύθυνο εκεί στη φάρμα να κάνει κουμάδι τους υπόλοιπους. Θέλω να δω αν έχει άλογα. Αν έχει άλογα, θα κυκλοφορώ με άλογο. Αν και δεν νομίζω να έχει. Πώς θα αρμεγώ τα καρπούζια? Τώρα Γιάννη μου, δεν θα σε μάθω εγώ τη ζωή. Εντάξει. Νομίζω είστε όλοι αρκετά μεγάλοι, θα πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Πώς αρμέγουν ένα καρπούζι. Γεια σου, Μαρσούλα. Άκουσες κάτι για δούλους και ήρθες. Νόμιζα θα έλεγες για καρπούζια. Αν έχει όλο άλογο, κάνει παστού. Δεν είναι παστούρμας, βρε, παστούρμας. Παστούρμας είναι και γαμάει και όλος παστούρμας. Είναι υπέροχος. Υπέροχος. Έχει άλογα. Τα φιλιά μου στη Δράμα, Στέφανε. Και γελάδια. Πλάκα κάνεις, θα παίξω Yellowstone. Μαλάκα, τρελάθηκα τώρα. Δεν είναι farming, δηλαδή. Είναι φάση αγροτιά, simulator. Θεωρείται όχι, δεν θεωρείται αγρότης, γεωτρόφος θεωρείται. Όχι, γεωτρόφος είπα, έτσι. Είπα τέτοιο πράγμα. Πώς λέγεται αυτό που ταΐζει τα γελάδια, ρε? Θα αρμέξει άλογο και θα καβαλήσει καρπούζια. Το είδα και αυτό. Είδα σε αυτή τη σειρά αρμέγανε και άλογα. Και ναι, είναι αυτό που νομίζεις. Κτηνοτρόφος, μπράβο αυτός. Γεωτρόφος, μαλακά, ναι, τρώει πέτρες. Λοιπόν, πάρτε και λογότυπο. Σαν ξεκινάει η ταινία στην κινηματογράφου είναι. Λίγο έτσι αυτό το... Τζομπάνης, μπράβο, το καλύτερο. Γελαδάρης. Ωπα. Γιατί είναι τόσο χάλια? Α, είναι τέρμα Αμερικανιά. Ω, γουστάρο, παιδί, έχει country. Ω, ναι. Δεν έχει περισσότερο από το very high. Φτωχάντζες. Λοιπόν, FOV που ήτανε. Το 60 συνήθως είναι λίγο μικρό. Θες πω, το αφήνω τώρα λίγο εδώ στο 65 και βλέπουμε. Advanced Graphic Settings. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα πόσο βαρύ είναι. Θα το δούμε τώρα. Να σας πω ένα μυστικό για μένα. Λατρεύω την country. Είμαι τέρμα βλάχος. Yes, γι' αυτό πέρασα 3 λεπτά ολόκληρα να φτιάχνω τα settings, γιατί τα θέλω. Career, ναι. Φάση FIFA.
Αυτό είναι Farmifa, New Farmer. Easy, ο νέο σαν νεκρού, είναι οικονομικό πρόβλημα. Τι διαλέξω, τι είναι αυτό. The standard settings for. Α, standard, αυτό είναι. Press a decent gameplay elements from the standard settings. Κοιμήθηκα καθόλου και ξύπνησα Clint Eastwood. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί καθόλου. Γεια σου ρε Χάρη, σπιρούνια, καπέλο, λάσο και κιθάρα. Κιθάρα όχι, και ταιριάζει βέβαια κιθάρα, αλλά καλύτερα μπάντζο. Έτσι να είσαι πιο ενοχλητικός. Το εύκολο να παίξω. Πόσο αρέσει η country από το βάλε κάτι να ακούμε ενώ αρμέγουμε μέχρι το κοίτα πώς μεγάλωσε ξαδέρφη. Κοίτα, δεν ξέρω τις απίστευτες λεπτομέρειες στην country, ξέρω 2-3 γνωστούς τραγουδιστές. Και μ' αρέσει γενικότερα ο ήχος. Έχει κάποιο κομμάτι που φυσικά δεν μπορώ να το ακούσω με τίποτα. Αλλά κάτι του Johnny Cash, κάποια country, κάτι τον άλλο τον. Με τα κοτσίδια. Αχ, πώς τον λένε εκείνον τον Μπαρμπούλη. Που δεν ήταν πάντα Μπαρμπούλη, εγώ τον γνώρισα Μπαρμπούλη. Τέλος πάντων, 2-3 άτομα τα ξέρω. Αν δεν ξέρω το παιχνίδι, εύκολο λέτε. Ωραία, βάζω το εύκολο. Και το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Το ίδιο σου δείχνει ότι χρειάζεται να είσαι αγρότης. Το medium δείχνει κάποια πράγματα και το hard τίποτα. Αυτό είναι folko blues country. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν είναι ατόφιο country. Αλλά κάποια, το walk the line, ας πούμε, του. Όχι, του Hendrix, παραλίγο να πω. Έλα, του Hurt. Πιστεύω, πριν από λίγο το πω το όνομά του. Τέλος πάντων, το walk the line είναι πάρα πολύ ωραίο. Το A Boy Named Sue, πάρα πολύ ωραίο, του ίδιου. Κάποια παλιά παραδοσιακά country, ο Give Me a Home, Where the Buffalo Roams, Where the Deer and the Antelope Play, Where Seldom is Heard, A Discouraging World, and the Sky is Not Cloudy All Day. Κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς. Johnny Cash, μπράβο αυτός. Πιάσουμε τις υποδιαιρές, καθηγητής μουσικής, έχω PTSD, έχω συζητήσει με μεταλλάδες. Αυτό ισχύει γενικότερα με άτομα τα οποία. Με άτομα τα οποία ασχολούνται λίγο παραπάνω με τη μουσική. Και όχι απλά ακούνε για να απολαύσουν τη μουσική. Έχουν κάποιες ανασφάλειες από παιδικά τραύματα, με τους χτυπούσε με την παντόφλα, το τσόκαρο, το ξύλινο, η μάνα τους μικρούς. Και επειδή δεν είχαν. Για να κερδίσουν κάπου, κάθονται και λένε, ας πούμε, τώρα εκείνο είναι έτσι και το άλλο είναι έτσι. Και όταν παίζει εκείνη την νότα έτσι, είναι αυτό το είδος έτσι. Και δεν μας χαίζει, ρε φίλε. Δεν ανοίγεις το ραδιόφωνο να σκάσεις ή μη σ' ακούμε. Στην προηγούμενη ζωή ήμουν Λονδρέζος. Λες, να ήμουν Λίγδας. Δεν τους συμπαθώ καθόλου. Καθόλου δεν τους συμπαθώ. Οπότε πολύ πιθανό να είμαι. Γιατί τι σκέφτομαι. Επειδή είμαι σκατάνθρωπος, πιθανό να ήμουν Λονδρέζος, να συχαινόμουν τους Έλληνες και γι' αυτό τώρα, στην επόμενη ζωή, έγινα Έλληνας. Άρα στην επόμενη ζωή θα γίνω πάλι Λονδρέζος. Ναι, πολύ πιθανό. Να βάλω σε ευρώ, γιατί μη χάσουμε την τέτοια, την αναλογία, ποιο είναι με μεγαλύτερο περισσότερο. Γεια σου ρε κύριε Σαζάμ, καλησπέρα και καλή χρονιά και σε εσένα παλικάρι μου. Αν θα έμπαινα ποτέ σε reality τύπου φάρμα, όχι σε κανένα είδους reality, δεν ψήνομαι να μπω. Το λέω βέβαια αυτό, χωρίς να έχω κάποιο συμβόλαιο που θα με σκάσουν λεφτά. Τώρα, άμα έρθει, ξέρεις, σε πει κάποιος, κάνε αυτό, είναι αυτό που έλεγα πριν για τους οδηγούς, έχεις τα ζόρια και σε πει, ξέρεις, θα σε δώσω κάτι εκατομμύρια. Ποια φάρμα, ποιο να αρμέξω, ποιο να, πες μου ποιο να αρμέξω. Κατάλαβες, είναι σχετικό, πατήσω enter. Enter. Character creation. Τι είναι αυτά, μωρί, πώς είναι έτσι όλοι. Όχι. Ναι. Χρώμα. Select color. Οκ. Α, λίγο. Ναι, το κάνουμε ρεαλιστικό. Τι μουσια είναι αυτά, βρε μόγλιδες, δεν έχετε ανθρώπινα. Μουσ με μουστάκι δεν έχετε στην Αμερική. Είναι δυνατόν. Τι
Είναι αυτή η μαλακία. Βάλω ξερισιάλι, ο έτσι day 3. Select color. Τώρα βάλω το αυτό, δεν πειράζει, κορυδεύσουν λίγο τους εαυτούς. Α, πάσω, πάω. Αυτά σαν να λείπουν κομμάτια είναι. Όχι, αυτό όχι, αυτό όχι. Άρα εδώ έχεις μουστάκι χώρια. Ναι ρε φίλε, κυμπάρικο, καμπόικο. Κάνει, έχει zoom κάπως. Περίμενε. Σίγουρα, σαν μπαρμπέρις είναι αυτό. Άμα είναι να βάλω αυτό, να το έχω έτσι. Ναι ρε φίλε, ναι. Άμα είναι να τον κάνω σωστό αγρότη Αμερικάνου. Αυτό. Τι είναι αυτό. Όχι, καμπόι δεν έχει. Ναι. Γιατί μοιάζει σαν να τα πήρε δανεικά τα ρούχα. Γιατί είναι έτσι ακαημένος. Πεις το μουστάκι δεν είναι λίγο. Ξέρεις κάτι. Τα μούτρα μοιάζουν πολύ νεανικά για να είναι με γκρίζο μουστάκι όμως. Λίγο αυτό με ενοχλεί. Πραγματικά μοιάζει σαν τα δανείστηκε από τον ξαδερφό του τα ρούχα. Πολύ κρίμα το παιδί. Ή αν μήπως χωρίς αυτό να το πάμε... μπράβο... branded σαν τα γελάδια μας. Λοιπόν, περίμενε, κάνα κάτι τέτοιο. Έχεις αυτό το βρώμικο. Τίμιο, εργατικό. Παπουτσάκι. Κάτι με σπιρούνια. Ναι, έχεις αυτό. Σπιρούνια δεν βλέπω όμως. Χωρίς πυρούνια, ρε φίλε. Αυτό είναι νταντί, αυτό είναι αυστραλέζικο. Τι φάση αυτή που παίζουν το παιχνίδι, τι είναι πυροσβέστες ή Power Rangers, τι είναι αυτές οι μαλακίες επιλογές. Χουσβάρνα, είναι στυλ, χουσβάρνα και τέτοια. Ναι, κατάλαβα, πρέπει να βγάλουν και λεφτά οι developers. Γαντάκι δερμάτινο, από κατσικίσιο δέρμα. Αν μπορώ να αλλάξω και το χρώμα τους. Κάτσε ρε, πού ήταν το τζακέτι. Εδώ είσαι. Εδώ, select color. Θα τα ανοίξω λίγο. Παντελόνι δεν ξέρω αν θέλω να τα αλλάξω χρώμα. Ναι, μωρέ, το πουκάμισο ίσως λίγο. Πουκάμισο δεν μπορώ να τα αλλάξω, έτσι. Μου το έχεις χώρια. Είναι σετάκι αυτό, έτσι. Μαλακία, δεν πειράζει. Μπότα την κάνω άραχνη. Βασικά όχι άραχνη, γιατί θα χαλάει το τέτοιο. Βάλε εδώ λίγο έτσι πιο σκούρο από τα υπόλοιπα, αλλά όχι πολύ σκούρο. Το καπέλο νομίζω καλό χρωματάκι είναι. Καλό χρωματάκι είναι. Τα γάντια θα παίξουμε λίγο. Όχι ανοιχτά, πιο σκούρα θέλω. Αυτές είναι οι επιλογές. Τι κατά δεν έχετε σκούρα ζώα. Γυαλικό θέλει. Αυτό τι είναι ρε φίλε. Doc Holiday μου θυμίζει. Αυτό στο Tombstone. Όσοι ξέρετε έχετε δει την ταινία Tombstone. Τέτοια γυαλιά. Ποιος τι θέλει. 19 μήνες πάλι να δόθηκε αυτό. Αυτόματο είναι. Ναι ρε φίλε, μη το ευχαριστώ πάρα πολύ αυτόματε. Να είσαι καλά, κουτσέ. Ξέρετε τι λένε για το μουστάκι. Η αλήθεια είναι όχι. Για το μουστάκι δεν ξέρω. Να πάρω visor, αναφέρεσαι σε αυτό. Όχι. Όχι, αν είναι να πάρω, θα πάρω αυτά που είναι τέρμα καμπόικα. Αλλά δεν μ' άρεσε, θα ήθελα να το κάνω λίγο πιο σκούρο, να πω την αλήθεια, το φακό. Ή να πάρω αυτά, ας πούμε. Γιατί θα εκνευρίσουμε πολύ κόσμο εδώ πέρα, να προστατέψουμε τα μάτια μας, μας φτύνουνε. Τι παπούτσια είναι αυτά που είναι οι γαλότσες. Ποιες γαλότσες, μάνα μου, καμπόις πάμε να γίνουμε. Με μπότες, πυρούνια και τέτοια. Γαλότσες. Γαλότσες. Έχω ωραία φωνή για μεταγλωτήσεις. Ναι, αλλά δεν καταλάβαινες Χριστό μου την έκανα εγώ τη μεταγλώτηση επίτηδες. Confirm. Το κάναμε, τι έγινε. Και τα ρούχα είναι σαν δανεικά και το μουστάκι είναι σαν δανεικό. Welcome to Farming Simulator. Would you like to start a short guided tour? This will show you the basis of the game. Yes. Guided tour. To your left at the edge of the field is a big green harvester. Head over there and touch the exclamation mark icon next to it. Map U9. SWDA. Ποιος το λέει SW? WSAD πρέπει να γράψει εκεί. Μόγλι, εμόγλι. Όπα, κάτσε. Μήπως το... Είναι βαρύ παιχνίδι, ε. Έλα. Έλα, το έχουμε. Άμα χρειαστεί τίποτα θα κατεβάσω καμιά σκιά, κανένα τέτοιο. This is one of the fields you own from the very start. It's wheat,
has conveniently grown to a stage where it can be harvested. Ωραία, έχουμε wheat, όπως λέγεται στο χωριό μου. Μεγάλη αποθήκη για τα πτώματα. Θα τα θάβουμε, ρε. Θα τα θάβουμε πάνω εκεί στην πλαγιά, στο λόφο, στο βουνό βασικά, πίσω από το βουνό, που δεν μας βρει κανένας. Time for you to enter this combine harvester and get started. Top liner. 4.090 hits. Λοιπόν, λογικά από εδώ μπαίνω. Πώς μπαίνω? Enter vehicle. Ωραία. Attach the harvester header that's sitting right in front of it. The help panel για τον attach tool με το Q. Ωραία. Unfold or fold. Αυτό τι είναι, για να κατέβω? Τα κατέβουμε, μάνα μου. Τώρα ξεκινήσουμε πόνο. Unfold. Α, θέλει unfold γενικά. Ωραία. WS, accelerate, decelerate. Α, ναι, εντάξει. Δεν μας είπες κάτι. Δεν έχει κάποια πιο μακριά. Α, ωραία. Μπορώ να κουνήσω την κάμερα. Δηλαδή έπρεπε μέσα στα μούτρα μου. Ωραία, μια ευθεία είναι. Μια ευθεία είναι. Το διπλανό το χωράφι είναι δικό μας. Είναι κάποιο που συμπαθούμε. Τι ακριβώς συμβαίνει? Από τα γράφει εκεί πέρα. Hire AI worker. Γιατί δουλεύω? So far so good. Usually however πρέπει να κάνεις, λέει. Hire helper. Whenever job can be executed by a helper, it will be indicated in the top left panel. Left. Top left. Ναι. Hire a helper to take care of the rest of the field. Σοβαρά? Κάτσε ρε φίλε, ξεκινήσαμε, κάναμε μια λωρίδα και λέμε ουφ, δεν μπορώ, ας προσλάβω κάποιον. Σοβαρά μιλάμε? Σοβαρά μιλάμε. Α, the helper will now take care of this job, μέχρι να τελειώσουν, λέει, ή να γεμίσει η δεξαμενή που μαζεύει το star. Τώρα λέει μπορείς να κοιτάνεις άλλες δουλειές. Λέει τι φάση, εγώ πηδάω? Ναι, πηδάω έξω και παρακαλώ να με αρπάξει κανένα πόδι. Αυτό στριβεί ή απλά έβαλα τούβλο στον γκάζι? Κάτσε λίγο να το καμαρώσω. Τώρα αυτό. Crop type wheat, fertilized 0. Πάω να φάω και ξεκινάμε. Έτσι έχει horror ταινίες. Έχει κάπως να ξαπλώνει κάτω? Θα σταματήσει? Τι έγινε, γέμισε? Για να το δω. Θέλω να δω τι θα συμβεί. Έλα, παίζουμε chicken τώρα. Για να σε δω. Θα με δει, θα με καταλάβει? Στο διάλο, ρε. Α, σταμάτησε. Σταματάσε. Λανάκο, θες να πληρωθείς, έξυπνος. Μπράβο. Μπράβο το πουλάκι μου. Ίδιο με το Yellowstone είναι. Απλά στο Yellowstone δεν έχει τέτοια πράγματα. Είμαστε όλο το μέρος τριγύρω, έτσι, 5.000 στρέμματα είναι δικά του. Πού θες να πάω τώρα? Toggle Map View. Α, όταν λες Map View εννοείς Minimap, τετράγωνο Minimap και δεν χρειάζεσαι την οθόνη Map. Ωραία, και θες να πάω τώρα εγώ εδώ. Τρακτεράκι. Τι έχουμε εδώ? Clutch. Fields that can be harvested need to be cultivated before they can be sown anew. This field has been harvested recently and now needs someone to cultivate it. Enter the tractor and attach the cultivator. Attach tool με το Q. Οκ. Q. Clutch. Μαγνητισμός. Και lower cultivator με το V. Πρέπει να το κάνω από τώρα. Ωραία. Πήραμε λίγο εξτρά χωράφι. Όπα, σιγά τα κοράκια, σιγά. Για πάμε. Του το λένε, ναι, τους έχουν αγχωθεί. Για το καλό μου βέβαια, δεν παρεξηγώ. Α, το Γιάννη τον ελάφι. Λοιπόν, όπα, εδώ τι, γιατί είναι... Τι έχει εδώ, κάτι ξεχασμένο. Από μένα έπεσε αυτό. Τι είναι αυτό? Εσύ από πού είσαι?
Έπεσε από το τρακτέρ αυτό. Λείπει από κάπου κάτι. Κοίταξε, δούλευε. Οπότε δεν θα κάτσω να σκάσω. Ωραία. Κάτσε, κάτσε. Τώρα θα έχουμε λίγο... Θα πρέπει να ξαναπεράσω, αλλά δεν πειράζει. Βασικά, μπορώ να το κάνω, πιστεύω. Μια χαρά μπορώ. Άρε, ήδη έχω βρει κόλπα για να γίνω καλύτερος αγρότης. Μόνο εγώ. Το αντίβαρο είναι. Έχω κάτσει εγώ μπροστά, παιδιά. Τώρα τελευταία τρώω και λίγο παραπάνω. Μια χαρά είμαστε. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Απλά αν με βλέπετε να... άμα με βρείτε να φεύγω, πάρτε τηλέφωνο. Ποιους το... Τι... την ασφάλεια, την αγροτική, πώς τη... τη λένε. Δεν με έχει απασχολήσει ποτέ. Τεφά. Ωραία. Θα μπορούσα να το κάνω. Τώρα λυπάμαι μη πάθει καμιά ζημιά το μαραφέτη. Μπορώ να το κάνω και έτσι, ε. Και δεν χρειάζεται να πηγαίνεις όπως είναι και να εργάζεις το διπλανό. Κοίταξε, αν είσαι τσαπατσούλης αγρότης, το κάνεις έτσι όπως λες. Να κάνω λίγο zoom out. Σας έχω. Πλά το κάνουμε οργανωμένα. Κάποιοι από εσάς ανά τα χρόνια με έχετε παραπονηθεί για τα OCD σας. Και επειδή εγώ θυμάμαι και πάντα θέλω το καλό σας, για σας το κάνω έτσι. Ωραία. Πάμε. Όπα, το πάτησε λίγο αργά. Ξέρεις κάτι, θα επιστρέψω. Φεύγω για γάλα. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Μπορώ να κάνω drift με το τρακτέρ. Τώρα που έχω χάσει και το αντίβαρο, δεν ξέρω αν αξίζει να το ρισκάρω. Ο μαλάκας ο αγρότης, κάτσε κοιμάσαι εσύ. Τους έχει ξυπνήσει. Θα μου πεις τώρα, θα σε ενοχλεί η μηχανή, το μοτέρ, ας πούμε, του τρακτέρ, και θα σε ενοχλεί η κόρνα. Θες να μπατάρω αν κάνω drift? Ένας μοναδικός τρόπος που μπορούμε να το μάθουμε αυτό είναι αν το κάνουμε. Έτσι, και μετά αναρωτιούνται ποιος κάνει τα crop circles. Η ψυχούλα μου δεν εξωγήνη. Εγώ είμαι. Ωραία, κάνουμε και λίγο χωραφάκι απ' έξω. Διευρύνουμε τη γη μας, παράνομα. Δεν θα το μάθουν ποτέ. Έτσι, μπράβο. Κουκλάκι γίνεται. Σύμβολο από τον Ιωνό, μπράβο. Θα αποκτήσουμε... Δεν έχουμε φάρμα με άλογα. Αν είχαμε φάρμα με άλογα, που ξέρεις, έρχεται ο τουρίστας, του νοικιάζει το άλογο και κόβει βόλτες μέσα στη φάρμα, να κάναμε κάτι τίποτα τέτοιο και να πουλούσαμε ότι όντως, παιδιά, έχει εξωγήνους. Και κάποιες φορές τα άλογά μας σας μιλάνε, δηλαδή παίζει να σου μιλήσει το άλογό μου. Φυσικά δεν τους μιλάνε ποτέ, αλλά μπορεί, θα τους λέμε κάθε φορά, ξέρεις τι ήταν ντροπαλό πρώτη φορά, ίσως από την επόμενη, 500 ευρώ. Κάπως έτσι. Θα δείξει. Ο εργάτης τελείωσε και εγώ τι θα τον κάνω τώρα. Ας το παρκάρει και ας πάει σπίτι του. Select κάμερα, έχει και first... Κάτσε, γιατί πάτησα να αλλάξει η κάμερα, παίζει να καταστράφει και το σύμπαν. Όχι. Έτσι.
Έτσι, μπράβο. Νερό στο τζάμια πώς ρίχνω, μπορώ να το πατήσω εκείνο. Toggle cruise control. Χειρόφρονο έχει. Detach. Άρα δηλαδή φάση οργώνω και με κυνηγή πλακού σου κάνα περιπολικό να έρχεται. Q και δρόμο. Έτσι, μπράβο. Φτάνω περέχουν, διευρύνει 2-3 χωράφια και μόνο. Μόνο 2-3 και μόνο στην Άνω Περέα. Γενικότερα αυτό ισχύει σε οποιαδήποτε περιοχή είναι μακριά από την πόλη. Γίνονται μερικές λάθος μετρήσεις. Έτσι. Έτσι. Πω, τρέλα. Έλα, κάτσε ξαναλλάξει την κάμερα για να το δούμε λίγο καλύτερα. Και δες τώρα τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έλα σε πάρω εσένα του φίτσα μου. Ωραία. Πάμε τώρα. Έλα εδώ. Υπέροχα. Πάμε πάλι. Έλα εδώ. Κουκλάκι. Σαν πηγαίνει στο κομμωτήριο και σου ξεχνάει τούφες. Τη σοδιά που έκανε ο εργάτης θα σε τρέλερ και πουλα την. Και εγώ τι θα φάω? Θα φάω, μωρέ, τα πουλάμε όλα. Για ποιον το δουλεύω εδώ πέρα, αυτή τη γη, για ποιον το δουλεύω? Για την οικογένειά μου, εντάξει. Εκτός αν πουλάει ακριβά, δεν ξέρω. Και παίρνεις περισσότερα μπέργκερ με αν πουλήσεις από ό,τι αν φτιάξεις με σιτάρι. Μη ρωτάς καθόλου. Έλα, δύο περασχές είναι. Άντε το πολύ τρεις. Το πολύ τρεις. Ανοίγουμε λίγο εδώ. Ωραία. Οπ. Και έτσι. Ξέρεις τι, σήκωσε το ρημάδι, μην το χαλάσουμε. Έλα, πάμε. Ρίξ' το τώρα. Τώρα παίζει να το πιάσεις όλο. Αχ, λίγο εκεί. Μας έφυγε, ελπίζει. Παντού μας έφυγε. Ωραία. Σήκωσε το πάλι. Όπα. Έλα εδώ. Έτσι, μπράβο. Και φύγαμε. Ρίχτω. Τελείωση του φίτσα. Ωραία, εγώ το τελείωσα. Δεν να το βγάλω από το χωράφι αυτό, μπας και χρειαστεί. Να το... Πού να το βάλω? Πού το παρκάρουμε? Εκεί ή εκεί? Πίσω αυτό μοιάζει εξάρτημα. Ξέρεις κάτι? Detach. Έτσι, μπράβο. Κυριλές, θα μπορούσα να το... Εδώ τι έχει, έχει άλογα. Θα μπορούσε όμως να έχω τα άλογα εδώ. Λοιπόν, τι άλλο τώρα? Πώς καθορίζω τι κάνω? Έχω μάξι. Έχω μάξι για κόβω βόλτες μέσα στην έκταση. Αυτό ανοίγει. Έχω πολλές απορίες. Τι συμβαίνει, γιατί ανεβαίνει σε πράγματα, τι είναι αυτό που κάνει? Pick up object. Α, δεν το χρησιμοποιεί, απλά το κρατάει εκεί και το σέρνει. Τι σωστό, τι κι άλλο. Μέσα στη μέση θα τα αφήσω, δεν τα αφήσω στη μέση, εκεί στην άκρη είναι. Η μέση είναι εδώ. Αυτό εκεί πέρα είναι άκρη. Αυτό εδώ τι είναι? Σάιλο. Α, εδώ είναι το σιλό. Εδώ θα βάλουμε αυτά που μάζεψε αυτός. Αυτός τι κάνει, έφυγε τώρα? Δεν είσαι μέσα, ε. Και πώς το κάνουμε αυτό τώρα? Πρέπει να το φέρω όπισθεν εκεί πέρα για να τα διάσω. Λογικά αυτό δεν πρέπει. Για πάμε. Δεν μ' αρέσει, δεν ακούγεται δυνατά η κόρνα. Θα ήθελα να ακουγόταν λίγο πιο δυνατά. Α, κάτσε. Τα πουλιά μου τρώνε το τέτοιο.
Disable Straw Swath Fold Harvester is not allowed while this tool is filled. Υποθέτω τώρα, ήταν την παραμικρή ιδέα. Silence Empty. Ναι, αυτό πώς θα ανοίγουμε. Disable Straw Swath. Pipe out. Α, μήπως... Ναι. Τελικά δεν ρίχνει από πίσω. Να, το ξεκίνησε μόνο του πουλάκι μου. Άρε, είδες, αν έχεις δει δύο-τρεις ταινίες με αγρότες, ξέρεις κατευθείαν τι να κάνεις. Άντε από εκεί πέρα. Άργιες πουλάκι μου εσύ, θα σε αφήσω βασικά, κάτσε μη πέσω μέσα εγώ, γιατί δεν κοιτάω τώρα που κοιτάω. Ρε μαλακισμένο, έπρεπε να βγω για να σταματήσεις, να τελειώσεις. Α, θέλει να είμαι μέσα, οκ. Okay. Τελείωσε αυτό ήτανε. Unload here. Τι έκανα τόση ώρα. Το έκανα, μάνα μου. Το έκανα. Fold Harvester. Pipe in. Pipe in. Ωραία. Και... Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω αργότερα τίποτα εδώ μέσα για να κάνω μια δουλειά. Το αφήνω για τώρα εδώ. Και τώρα εσένα που σε γέμισα... 4, όχι, είναι 4.148 λίτρα. Αυτό τι είναι εδώ. Σαν να τους μπρόχνω με την κοιλιά ήταν. Φύγε από το χωράφι μου! Φύγε από το χωράφι μου! Τι από εδώ! Αχ, πηδάει. Okay. Το tutorial που είναι, έχω κάτι να μου λέει. Αυτό ήταν το tutorial. Πριν να πάω σπίτι μου, μήπως. Τελική είναι αυτά, είναι το harvester. Νομίζω περπατάς και ξεφεύγεις, δεν ξέρω. Sleep. Είναι 9 η ώρα, 10 η ώρα το πρωί. Τι sleep, ρε, αδερφέ. Έκανε όντως τσουλήθρα, ρε μαράκα. Βέβαια, επειδή δεν χωράει, είναι κοντζά μαντράχαλος. Πάει από πάνω. Έλα. Έλα. Τώρα γιατί δεν μπορείς. Πριν γιατί το έκανες. Έλα! Στο διάλο. Χαλασμένα. Σκιάχτρο να βάλω. Ναι, μόλις ανακαλύψω πώς δουλεύουν όλα αυτά. Ωραία, τι άλλο θέλει να κάνω εγώ εδώ. Τώρα, ας πούμε, μου λέει εδώ πέρα Weed growing needs lime. Εδώ μέσα τι έχουμε, owned by you. Πού είναι το μήνυμα, συγγνώμη, κάτσα να δω. Κάτι έχει εκεί παρατημένο. Αυτό εκεί τι είναι παρατημένο. Τι ήταν αυτό. Μείον 48 ευρώ wage payment. Για μία, ούτε καν μία ώρα δουλειά, χαίρετε. Howdy. Είστε εδώ πέρα στη γειτονιά. Ξέρετε, αυτά τα χωράφια εδώ είναι δικά μου όλα. Όλα δικά μου, ξέρετε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Τώρα λογικά το ξέρετε, γιατί το είπα πολλές φορές. Ας το αδειάνω. Τώρα αυτό τι εδώ, αυτό τι κάνει. Seeds. Α, μήπως αυτό χρειάζεται να βάλω seeds, δεν ξέρω, είναι το lime. Θέλει δίπλωμα farmer. Συγγνώμη, δεν βάλαμε το easy για να μας εξηγήσει τι και πώς. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα. Needs lime. Τι θα πει lime, γαμό. Θα πάρω lime. Θα κόψω φέτες lime και θα βάλω στο χωράφι. Τι είναι αυτό εδώ. Τι είναι, δεν βοηθάς. Τους καρφάλωσα. Κάτι είναι αυτό τώρα. Εσύ κάτι είσαι. Πρέπει να σε βάλω πράγματα.
Και το σάιλο που το έβαλα πράγματα. Αυτό είναι το σάιλο. Όχι, αυτό δεν είναι σάιλο. Αυτό μοιάζει με σάιλο. Η αλήθεια είναι. Αλλά εκεί το βάλαμε εμείς. Πρέπει να κάνω κάτι εδώ πέρα. Water tank. Δεν έμοιαζε για άρμα. Με κοροϊδεύετε. Λοιπόν. Wheat 4. Κάνουμε τίποτα εδώ. Πολύ κοντά είναι όλα για να μου το δείχνεις έτσι. Lime, φέτες lime. Τώρα πού έχει... Αυτό επίσης μπορώ να το ξαναβάλω. Στο... Όχι, έτσι, το χάσαμε. Αυτό ήτανε. Owned by you, να είσαι καλά. Έχει κάπου... και μπορώ να... Εδώ κάνουμε μπάνιο. Έχω κάνει μπάνιο σε ένα τέτοιο κάποτε. Πάνω στο χορτιάτι. Μ' αρέσει να απαντάτε σοβαρά για το τι είναι το lime. Το lime είναι φέτες πορτοκαλιού, λεμονιού. Θα με πείτε εμένα τι είναι το lime. Δεν ξέρω εγώ το lime που είναι. Να, εδώ έχει lime. Σε κάποιο καφασάκι. Πού καταφέρνεις και σκαρφαλώνεις. Όπα, τι είναι αυτό. Μπορούμε να το βάλουμε σωστά. Drop. Κάτσε. Τι είναι, μακετίστας είναι ο μάστορας. Τώρα, γιατί σε μόγλι, δεν μπορούμε να το περιστρέψουμε κάπως. Μπορώ να το πιάσω από εκεί, έχει σημασία. Τώρα να το πιάσω από εδώ, ας πούμε. Ναι, δεν καταλαβαίνει Χριστό. Καλά, φεύγω. Πάω να βρω λεμόνια. Δεν ανοίγει αυτή η πόρτα, με κοροϊδέψανε. Το αγοράζω από το shop. Κάτσε να πάρω το αμάξι, να πάω στο shop. Φύγαμε. Fasten and fasten seat belt. Α, tension belt, συγγνώμη. Unfold car. Αυτό είναι unfold, λέω κι εγώ. Τι λες, δρε. Πού είναι το shop τώρα, κάτσε να τα ανακαλύψουμε αυτά. Δεν έρχονταν κανένας, έτσι, όχι. Shop. Νομίζω το βενζινάδικο, νομίζω όχι, έτσι. Κάτι βλέπω εκεί μπροστά. Δεξιά, γαμιώντας πάει το pick-up. Τι είναι εδώ, Elden Ring. Mi Familia. Ω, εδώ τι είναι. Bread. West Hill Bread. By Production Point. Building Bakery, no. Εδώ με το ζόρι αγρότες είμαστε, θα γίνουμε φούρναρι, με αυτή με ψωμί. Τι φάση. Κάτσε λίγο. Που με ενοχλεί ο χάρτης του. Πολύ συντηγμένα όλα εκεί πέρα. Είναι ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο, είναι Αμερικοί βάζουν καραμπίνα για το τίποτα. Δεδομένου ότι και στην περιοχή που είμαστε, που για να δουλεύεις χωράφι είναι αρκετά μακριά από πόλεις. Πόσο αλήθεια είναι αυτό. Από εδώ που πάω έχει κάτι. Θέλω να δω λίγο έτσι την εξοχή. Να χτυπήσω με τα μάξι κάνα ελάφι ή κάνα τέτοιο πράγμα. Α, κάτι έχει, κάτσε να τα δούμε. Ήρθα. Carpentry. Αυτά τι τα αγοράζω και τα δουλεύω. Δεν ξέρω. Fasten and fasten. Κάτσε, τις λέω τις ζώνες και αγχώνομαι. Open AI Worker Menu. Κάτσε λίγο να το δω αυτό. Στον αφρό, στο crop calendar. Guided tour. The Cultivator. Αυτά γιατί δεν μου τα έλεγες πριν, ρε. Τώρα που είναι το χωράφι μου, που... γιατί στρίβει. Ηρέμησε. Με το ψεύτικο μουστάκι, δεν πήθεις καν... Ρε. Τι
συμβαίνει, τι πάει στραβά μαζί σου, ας περάσουμε από μέσα. Λίγο τα controls είναι ελεϊνά. Πάμε. Το παιχνίδι έχει μια αλυσίδα παραγωγής, θα τη σπάσουμε μαζί τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Τις ξεχάσεις τις αλυσίδες παραγωγής. Πρέπει να δουλέψει το δικό μου ρυθμό. Λοιπόν, μυρίζω από εδώ αριστερά ότι πάω. Ναι. Τίμια μύτη. Πού ήταν ο δρόμος. Έτσι, μπράβο. Οπ, κατευθείαν σαλόνι. Από τον τοίχο μέσα. Να σε παρκάρω. Όχι, μια χαρά είσαι και εδώ. Λοιπόν, τρακτέρ και θέλουμε, είπε... Πώς το είπε αυτό, που το είδα εγώ αυτό που το είπε. Που το είδα αυτό που το είπε, εδώ. Cultivator. Εσύ τι είσαι. Trailer. Ποιο είναι το cultivator? Τώρα μου λέει τις μάρκες και το πάρει ο διάολος. Πού να το μυρίσω, μωρέ. Παιχνίδι default έχει ρυθμίσει για τη μονιέρα. Α, και έχει delay, μάλιστα. Cultivator. Ω, τι είναι αυτό. Ω, φέρ το τουφέκι! Φέρ το τουφέκι! Σε πιάσω, ρε μαλεξιμένο. Δεν θα γλιτώσεις από μένα! Αγριαδύση ήθελες! Πού είσαι! Έλα εδώ! Έλα εδώ! Το χασα. Από εδώ είναι. Πού πει. Έλα ρε γάμο του. Το τρώγαμε ζαρκάδι! Το μπλε, ποιο μπλε. Αυτό που είχα ήδη. Αυτό είναι cultivator. Αυτό δεν το κάναμε ήδη τότε. Να μπω στο πράσινο και να σκάψω το χωράφι που θέρισα. Το πράσινο. Αυτό. Γι' αυτό. Αυτό λέτε. Αυτό το πράσινο. Το πράσινο, αν πατήσω το πίθρα, πατήσω το shop. Και τι ήθελε. Cultivator. Α, αυτό που έκανα ήδη. Αυτό εδώ είναι το cultivator. Ποιο αυτό το χωράφι θέλει να κάνω. Το κάνω ξεκάθαρα επίτηδες, δεν είναι παραμικρή ιδέα τι λέτε. Αυτό θέλει να κάνω. Α, τι λες τώρα. Για κάνε. Ναι, ευθεία δεν πρόκειται να κάνουμε. Έτσι. Τι σιώσεις για να τον πελάσω. Ωραία. Κανονικά πρέπει να μαζέψω πρώτα το σανό. Πώς το μαζεύω με τα χέρια. Θα το χάσουμε τώρα αυτό. Εδώ γιατί έχει πατσάκια. Τι είναι αυτά τα πατσάκια. Ναι, θα το χάσω. Τι λέτε, μωρέ! Μήπως το μαζέψουμε πρώτα, όλο αυτό εδώ πέρα. Υποτίθεται βέβαια, βασικά το άλλος μέσα το έχει. Πρέπει να έχω ένα μηχάνημα. Τώρα αυτά είναι, παιδιά, αυτά που δεν ξέρετε και προσπαθείτε να με πείτε. Εμένα που ξέρω. Πώς το... Ξέρεις τι, μου λέει να κάνω αυτό. Θα το κάνω αυτό.
Και να πάχεστεί. Να πάχεστεί. Μια χαρά, δεν χρειάζεται. Λεφτά υπάρχουν. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Είναι ακριβό το εξάρτημα για το σανό. Δεν είχαμε ποτέ σανό. Δεν καταλάβατε, τα δώσουμε όλες οι επιχειρήσεις, τα λεφτά μας. Είμαι φτωχός αγρότης είμαι. Ένα φτωχός πλην τίμιος αγρότης. Φάω τα λεφτά μου όλα στα σανό σας. Στον John Deere θα τα δώσουμε όλα. Αν είναι δυνατόν. Και μετά να πάω στο όρμα τα σπόρια για να τα φυτέψω. Ναι, εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά, ρε. Ξέρω ρε. Σταματήστε να αγχώνεστε. Σε περίπτωση βέβαια με δείτε να κάνω κάτι λάθος, διορθώστε με. Αλλά ξέρω ρε, μην αγχώνεστε. Είναι δυνατόν. This is not the sano you are looking for. Ο πρώτος αγρότης Jedi. Έλα. Τσακ. Ωπ, τα άφησα λίγο νωρίτερα. Τουρουρουρουρου. Τουρουρουρου. Κάνουμε crop circles τώρα. Έτσι, μπράβο. Ωραίο. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Μπορώ να γράψω SOS για να με σώσει κάποιος. Κάνε αεροπλάνο, κάνε ελικόπτερο. Με είπε μόνο του το AI Worker. Και ξοδεύουμε λεφτά στους AI Workers. Του πέρασε από πάνω, μου άρεσε τέρμα αυθάδια. Α, για να σε δω πώς το κάνεις αυτό. Κάνεις όπισθεν. Για κάτσε λίγο να μάθω τη δουλειά. Ό,τι έκανα και εγώ κάνει αυτός, ρε. Μην το κάνεις έτσι. Γιατί η γυναίκα μέσα. Σκάω. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Ισχύουν όλα αυτά τα οποία λες. Τότε κυνηγάω από πίσω. Έλα εδώ. Μην το χαλάς αυτό, ρε βλαμένε. Τι κάνει. Επειδή είχε σταματημένο αυτό εδώ πέρα, θα έρθεις να το συνεχίσεις από εδώ. Κάει και ο AI εγκέφαλό σου, αυτό συνέβη. Αυτό συνέβη ακριβώς. Αυτό ακριβώς συνέβη. Γιατί είναι πιο φτηνή, σωστά, 75 cents στο δολάριο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και τώρα τι κάνω εγώ. Α, περιμένουμε. Περιμένουμε. Έχει... Α, ξέρεις τι. Κάτσε μην με βρούνε roadkill. Έχει τίποτα, κάνα μπαράκι, κάνα τέτοιο, πάρουμε κάνα μεζεκλίκι. ATM inside. Ναι, αλλά δεν με αφήνεις inside. Air. Έχεις πάρει πολύ. Diner. Hey. Τι φάση. Είναι άδεια η πόλη. Σε είδα μαλακισμένο. Κάτσε γιατί είναι τη δεξιά πλευρά. Δεν το ρισκάρεις. Ελάτε εδώ, ρε. Ελάτε εδώ, ρε. Είστε και τέσσερα τώρα. Έλα εδώ. Ποιο ένα απ' όλα. Ένα απ' όλα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Θα σε καβαλήσω. Έλα εδώ. Δεν έχω... Έχω του φέκι στο σπίτι. Έχω κάπου του φέκι. Φυγέτε ρε από εδώ πέρα. Φύγε το κορίτσι να δουλέψει. Δούλεψε η ψυχή μου εσύ. Μπορώ καπάκι εγώ να το κάνω αυτό. Να πάρω αυτό. Αυτό είναι που θέλουμε για να ρίξουμε τους σπόρους. Βέλτζερ. Όχι cultivator, πώς λεγότανε. Το... Fertilizer spreader, αυτό είναι. Αυτό μοιάζει. Αμαζόνε μπρένταλ, αμαζόνε μπρένταλ. Εσύ είσαι... Βέλγκερ. Όχι, δεν είναι αυτό. Μοιάζει με αυτό. Είναι αυτό. Καρότσια για να βάζω τα σπαρτά είναι αυτό. Τους σπόρους σίντερ θέλεις. Πού έχω εγώ σίντερ, μωρέ. Τι είναι, εκεί στο βάθος μου, πως είναι τίποτα. Κάνε δουλίτσα, εσύ τους άλλους μέχρι να τελειώσεις εγώ. Θα έχουμε μάθει όλο το νομό εδώ πέρα. Εσύ ψυχούλα μου, τι έχεις καρφέ. Τι είσαι εσύ, ρε. Γιατί περνάτε από το χωράφι μου τον πελά μου μέσα, ρε. Αυτό είναι. Nordsten, όχι, δεν είναι αυτό. Μοιάζει ενδιαφέρον κι αυτό.
Χάουαρντ στο μικρό. Να το κάνουμε τα χέρια. Αυτό είναι. Αυτό έπρεπε. Αυτό έπρεπε. Βέλγκερ είναι η μάρκα. Ναι, ρε. Αυτό είδα. Είδα στο μαγαζί αν έχει Βέλγκερ στις μάρκες εδώ πέρα. Δεν έχει Βέλγκερ. Άρα δεν είναι fertilizer spreader. Κατάλαβες πώς το πήγα. Animals. Αυτό για εξάρτημα μοιάζει, τέλος πάντων. Miscellaneous weights. Ναι, όντως το weight μου έφυγε. Nordsten HK. Τι σκατάεις εσύ. Κάτσε να δω. Lower weight. Lower weight. Και τι κάνω με αυτό. Attach. Αυτό το έκανα. Attach. Α, ήταν attach και το unfold cinder. Cinder, το βρήκα. Βρήκα το cinder. Μπορώ να κάνω και εδώ cinder. Και εδώ δεν μπορώ να κάνω cinder. Θέλω να ξέρω γιατί είστε εξηγεί. Και εγώ θα ήθελα να το ξέρω αυτό. Υποτίθεται βάλαμε easy για να μας κάνει το tutorial, για να μάθουμε τις βασικές λειτουργίες. Αλλά όχι, αν δεν έχεις κάνει τουλάχιστον 3 τέρμενα αγρότης, μην ασχοληθείς με μένα. Τι, μ' αγόρασες ήδη? Δεν δεχόμαστε επιστροφές. Τώρα αυτό είναι cinder σίγουρα. Select seed wheat. Γιατί έχουμε κι άλλο. Barley, oat, canola, soybeans, sorghum, oil seed radish. Δεν τα βλέπετε εσείς εκεί που είναι. Όχι. Με πιστευτείτε με. Grass, wheat. Θα τα αφήσουμε το wheat. Με το bis παίρνεις. Ναι, μου το γράφει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού ήσουνα όταν έψαχνα που είναι αυτό το ρημάδι? Πουθενά. Επίσης εδώ μπορεί να έρθεις λίγο ψυχούλα μου να κάνεις και αυτά που άφησα. Ξέρεις κάτι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έτσι. Ίσιο το, ίσιο το. Ίσιο, ίσιο. Ωραία. Ωραία, νομίζω είμαστε έτοιμοι. Πάτα έτσι. Φαγώθηκες, Χρήστο, έμαθες ένα κουμπί. Πάτα έτσι, πάτα έτσι. Όχι, δεν πατάω έτσι. Unfold the tool πρώτα. Άρε, μισά μου τα λέτε. Τι κάνει αυτή? Σοβαρά μιλάς? Ρε ψυχή μου, γιατί πας γυρεύοντας τώρα να ακούσεις αγροτικούς εξάψαλμους? Δηλαδή δεν μπορούσες να πας αλλιώς? Εκτός αν κάνεις εκείνα τα κομμάτια εκεί πέρα. Αν κάνεις εκείνα τα κομμάτια, σε συγχωρώ. Όχι, απλά είσαι βλαμμένη. Εντάξει, τώρα... Να πάρω τη μεγάλη την ευθεία. Ναι, γιατί είχαμε μεγάλη επιτυχία με αυτό. Έχει σημασία για μας ποια ευθεία θα πάρουμε. Θα το πάω έτσι και θα στρίψω. Μην αγχώνεσαι, δεν θα φύγω ευθεία μέσα στο diner απέναντι. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά. Να κάνω πρώτο το χορεύουνε σκαμμένο, και αυτό σκαμμένο είναι. Αυτό το σκάψα πρώτο, πριν από αυτό. Έτσι δεν είναι? Ναι, ρε. Όχι. Τι είναι, το game είναι too much realistic, δεν είναι για απλούς gamers, είναι για εμάς τους αγρότες να ξεσκάμε και να οδηγάμε εργαλεία που δεν τα σηκώνει η τσέπη μας. Οκ. Okay. Εμένα που τα σηκώνει η τσέπη μου. This fruit. Ποιο fruit ρε ηλίθιε, wheat έβαλα. Πρέπει να περιμένω μήπως να μου πει. Ξέρεις κάτι? Μήπως να περιμένω να τελειώσει κι αυτή για να μου βγάλει εδώ πέρα τι να κάνω μετά? Γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα ακολουθάει μία σειρά. Ας περιμένω αυτή να τελειώσει. Ας πάμε να την ενθαρρύνουμε. Μπράβο! 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 Πολύ καλά πας! Πολύ καλά πας! Ξέρεις κάτι, κάτι σε βοηθήσω. Α! Και έλεγα να βοηθήσω κι εγώ.
Μάλλον δεν είναι weed, weed έλεγε. Εντάξει, δεν με βγάλετε ψεύτη εμένα. Τώρα περιμένω. Δεν καταλάβατε καλά. Δεν καταλάβατε καθόλου καλά. Θα σας το αποδείξω. Κρακ. Θα σας το αποδείξω. Τι έγινε, μεγάλε? Τι έγινε. Από εδώ, έξω ο δρόμος, δεν είναι πεζοδρόμιο. Από εδώ, πού σκαταπάς? Πού σκαταπάς μέσα από το σπίτι μου, ρε? Μέσα στο σπίτι. Φύγε από το get off my lawn. Ακισμένα όλα. Λοιπόν, περίμενε, όχι τώρα, περίμενε. Τι, δεν έχω και κέρσο, ρε. Τι λέει εκεί πέρα, στην τέταρτη επιλογή? Λέει select seed wheat. Τι θα πει, δεν εποχής αυτό το φρούτο? Τι θα πει, δεν είναι εποχής αυτό το φρούτο? AI worker τελείωσε. Τι? Αυτό εκεί? Ποιος το κάνει, εγώ? Ρε, τρέλα πουλάτε. Και θες μετά εσύ τώρα 50 ευρώ. Του γάμισε το AI επειδή το κόψε στη μέση. Αυτό συνέβη, έτσι. Θα τα δούμε, ρε, και τους πόρους. Μην αγχώνεστε, ρε. Μα λέμε καμιά μαλακία, περνάει η ώρα. Θα τα δούμε τους πόρους. Το είδα το ημερολόγιο πριν. Λοιπόν, κλακακλουκ. Πάμε από εδώ. Έλα. Τσακ, ρίχτο. Σκίστο. Μπράβο. Σήκωστο. Ξέσκιστο. Έτσι. Ωραία. Κατέβαστο. Πάμε. Πάμε στον κύκλο, τον κάναμε. Μια χαρά τον κάναμε τον κύκλο. Κάτσε εγώ να τελειώσω εδώ πέρα. Μισές δουλειές. Ο μπαγλαμάς ο άλλος. Αν είναι δυνατόν, ρε. Ο μπαγλαμάς. Βασικά η μπαγλαμού. Δεν ξέρω, αμένει η γυναίκα είναι η κιθάρα. Είναι δυνατόν, μωρέ. Αχ, δύσκολο πλέον να βρεις σωστά χέρια, παιδιά, στο χωράφι. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν λυπήθηκε καν να σε πήρε, φίλε. Παίρνω 50 ευρώ μεροκάματο. Μήπως να κάνω τη δουλειά μου? Όχι. Τα τσέπωσε. Και όταν δεν κοιτούσα εγώ, που καθόμουν εκεί που έπαιζα εκεί πέρα να σας δείξω τι σίτζ είναι, ξαφανίστηκε. Μη την είδατε, την πανάγω. Οπ, ρίξτο. Πάμε. Έτσι. Διπλός κόπος τζάμπα τα πετρέλαια. Τώρα δεν βαριέσαι. Αμερικοί είμαστε. Θα μου πεις τώρα τι αλλάζει. Δεν ξέρω. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε Αμερικοί των 90s. Αν και είναι 2022 το simulator, οπότε άτυπο. Λοιπόν, και πάλι έχει μείνει λίγο μια τουφίτσα εκεί, έτσι, με σπέτα νεύρα. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Πάλι μας ξέφυγε λίγο εκεί πέρα, δεν πειράζει. Το έχουμε. Πολύ ωραία. Σήκωστο. Οπ. Χειρόφρενο. Έτσι, μπράβο. Fast and Furious. Tractor Edition. Μην αφήσεις τίποτα, σε πάρει ο διάολος. Hell will take you. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε πάλι. Οπ. Έτσι, μπράβο. Πάρτε λίγο ανοιχτά να πάρουμε και αυτή την τουφίτσα, γιατί με σπάει τα νεύρα. Και μόνο που τη βλέπω. Σήκωστο, κατέβαστο. Τζάμπα το σήκωσο, κατέβασα. Ωραία. Και τι έμεινε, αυτό έμεινε. Έλα. Έλα. Γλυκά. Έτσι. Μου έχει μην τα αφήσεις. Κισμένο. Ωραία, όλο. Όλο. Οπ. Υπέροχο. Πάμε να πάρουμε τώρα εκείνο. Θα δούμε και εμείς και τι εποχή βάζουμε, τι πράγμα. Λοιπόν, ήταν στο εδώ. Όχι. Μπράβο. Τι εποχή έχουμε? Έχουμε Αύγουστο. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο. Εδώ είναι ο Αύγουστος.
Άρα θέλουμε κανόλα. Έτσι. Κανόλα. Λοιπόν, κάτσε να αλλάξουμε. Barley, oat, κανόλα. Πάμε ρε Γιάννη. Φύγαμε εδώ πέρα. Να βάλω αμπέλια. Μόλις βγουν τα κρασιά, με χάνουνε. Όχι, fold, θέλω. Lower cedar. Έτσι. Εσένα μήπως... Όχι, αυτό είναι το cedar, το turn on cedar. Κάνει κάτι. Ridge marker. Open cover. Αυτό τι είναι, για να πάω να το δω. Να δοκιμάσω, να κάνω... Ναι, κανόλα είναι. Ωραία. Κάνει κάτι. Ένα τέτοιο μηχάνημα πόσο κάνει. Από την άλλη μεριά να βάλω το marker. Ναι, κατάλαβα για ποιο λόγο υπάρχει το marker. Αλλά το θέμα είναι τώρα. Κάνει τίποτα αυτό. Open cover, lift cedar, ridge marker, unload. Ξέρεις τι? Τώρα ή ξεσκονίζω ή κάνω δουλειά. Επίσης έχω βάλει ήδη το AI, να ξέρετε. Μαζί με το τρακτέρο σου κάνει ένα 25.000. Ανάλογα τη μάρκα το πόσο μεγάλο θα είναι. Έχει και τουρκικά με καμία 15.000. Το τουρκικό το αναφέρεις ως χαμηλότερης ποιότητας. Υποθέτω ότι χρησιμοποιούμε κάτω τώρα είδα, αριστερά από το κοντέρ, είμαστε στο 99% της κρανόλας. Τι είναι αυτό. Οπότε υποθέτω αυτό το 1% το χρησιμοποιήσαμε σε εκείνη τη λωρίδα. Το μάρκερ δεν το θες εσύ, έτσι, παρά είσαι επαγγελματίας. Ωραία, εδώ θα κάνουμε δουλειά. Θα κάθουμε μαζί να τους κοιτάω. Μέσα στην ψυχή τους, λες και έχω μπει μέσα στον άνθρωπο. Είμαι πνεύμα εγώ. Πήγαινε και εδώ στο χωράφι, θα φανεί ότι φυτέψω. Εντάξει, θα το δούμε. Προς το παρόν υπάρχει εμπιστοσύνη. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Θέλω να πιστεύω κιόλας τώρα που δεν έχει και τίποτα έτσι ξέμπαρκα κομμάτια τα οποία δεν, ότι θα το κάνει όλο. Όπα. Το μοτέρ κάνει έτσι ή ακούω ελικόπτερο από πάνω μας. Πόσο μακριά πάει η κάμερα. Πάμε, ας πούμε, στη δίπλα κομιτεία. Ευχάριστο παιχνίδι πάντως. Είδα και εγώ και πηγαίνει μια χαρά το τακτέρ και μου φάνηκε περίεργο μια στιγμή, αλλά εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά, παιδιά, γίνεται η δουλειά. Γίνεται η δουλειά. Αλλιώς θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον. Τι, το AI είναι too stupid, παίζει ένα μοντάκι που δουλεύει όπως το πραγματικά GPS. 99% ακόμα. Τι γίνεται. Γιατί σταμάτησε, ρε μάστορα. Σοβαρά, αυτό το πράγμα γιατί με εκνευρίζετε. Είστε... από αυτούς το εργαλείο πρέπει να στη θέση του. Αλλιώς δεν δουλεύω. Τώρα όμως μπορώ να ξαναμπω. Ωραία, συνεχίζουμε κανονικά. Να φυτέψω συνεχόμενα και τα δύο χωράφια. Κοίταξε, το AI πιάνει αναχωράφι. Τώρα κάνει δουλειά, ρε μαλάκα, αυτό ή όχι.
Τι εννοεί select next tool εκεί πέρα στο G, ας πούμε. Αν πατήσω G, τι θα γίνει. Να πατήσω το 9. Το 9 τι, μου δείχνει το χάρτη. Τι. Map view. Το next tool που λέει εκεί πέρα το G. Παίζει και μόνο που κάθεσαι στο κάθισμα του συνοδηγού. Αυτά έπρεπε να τα ξέρω από πριν. Αυτά τα μοντάκια τα χρήσιμα. Το κάθεται δίπλα μου το αφεντικό. Χρειάζονται. Πες να μην κάνουμε τίποτα, παιδιά. Απλά το χτενίζουμε το χωράφι αυτό στην ώρα. Λοιπόν, σε κάνω dismiss. Το unload the AI. Τώρα περίμενε λίγο, γιατί με αγχώνει το γεγονός ότι είμαστε εδώ. Μήπως θέλει να πατήσω unload. Όχι, ήταν πάνω το σύνορα, περίμενε. Περίμενε. Να βάλω τον... Α, έχεις δίκιο σε αυτό. Α, έχει. Άρα γινόταν η δουλειά. Τζάμπα με κάνατε και έδιωξα το AI. Αν πω το unload διαγέσεις τους σπόρους. Λέω μήπως το unload, ξέρεις, όταν λέει unload εννοεί προς το μηχάνημα για να κάνει δουλειά. Άρα μια χαρά γινόταν το σύνορα. Πρέπει να ξαναπροσλάβουμε τώρα υπάλληλο. Αυτό με κάνατε. Αυτό με κάνατε τώρα. Με τις αμφιβολίες σας. Τι είναι. Α, δεν είμαι σε χωράφι μέσα για να καταλάβει τι σκατά πρέπει να κάνει. Αυτό συμβαίνει. Γιατί. Α, no field found. Τώρα. Περίμενε. Δηλαδή άμα το φέρω από εδώ που δεν είναι. Τώρα βλέπω και εκείνο το κομματάκι εκεί απέναντι που είναι. Κάτσε, πάμε εκεί πέρα να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Λοιπόν. Επιτέλους βρήκα σωστό επαγγελματία. Κάνε μάνα μου εδώ πέρα, χτένισε το ρημάδι. Τώρα θα κάτσω μέσα, δεν θα βγω να κυνηγάω τα κοράκια. Και να πω την αλήθεια, θα ήταν αρκετά διασκεδαστικό. Δηλαδή, αν ήμουνα σε αυτή την περίπτωση και είχα κάποιον εργαζόμενο να δουλεύει μέσα στο τρακτέρ, εγώ όντως θα έβγαινα έξω και θα κυνηγούσα τα κοράκια. Είναι πολύ χαζό το AI. Ισχύει, είναι λίγο περίεργο. Μ' αρέσει που θες και σπιρούνια για άλογα και ακόμα δεν έχει φτιάξει το χωράφι. Το άλογο δεν χρειάζεται να το σπείρω όμως. Κατάλαβες, δηλαδή το άλογο κατευθείαν ξέρω τι να κάνω. Και τη σέλα ξέρω να σε δέσω. Αλλά πού είναι τα άλογα που με είπατε. Εμένα με είπατε θα έχει άλογα. Και με βάλουν εδώ πέρα, τώρα έχω βάλει το καμπόικο το καπέλο. Έχω βράσει μέσα εκεί πέρα στο τρακτέρ. Με ένα βαράει ντάλα. 30 Αύγουστος, περίμενε πως δουλεύει το... 32 βαθμούς εκεί μέσα. Την μπέμπελη έχω βγάλει με το καπέλο. Δεν λέω, έχουμε υποδύναμη, αλλά έχω 100 και ώρες στο παιχνίδι, ό,τι θες ρώτα. Το Τζόκερ, άμα ξέρεις, να μου πεις. Για το παιχνίδι χέστηκα, τα μαθαίνω κι εγώ. Άσε τα άλογα, πάρε πρόβατα. Τι λέει, μαχέ μου, δεν είμαι από αυτό το χωριό. Είμαι από διπλανό χωριό. Δεν έχω τέτοια σχέση με πρόβατα. Αλλά τα άλογα είναι πιο φάση, ρε φίλε. Να ανεβεί το. Όταν λέει το παιχνίδι έχει άλογα, τι εννοείται ακριβώς. Απλά τα εκτρέφεις, τα έχεις μέσα ένα στάβλο φάση και απλά τα καμαρώνεις. Τα αγοράζεις και έχεις επιλογή να βρεις στάβλο. Ναι, και τι τα κάνεις μετά. Μπορείς να το καβαλείς, να βγεις βόλτα, ας πούμε. Έχει άλογα και τα καβάλα. Α, ωραία. Αφού δεν τα. Κοζάνι,
Γιατί κοστίζουν τα πρόβατα, λέμε στην πόλη, πας και βρίσκεις τζάμπα. Ε, ισχύει. Πολύ καλή ερώτηση. Για απάντησέ μας, φίλε, με τις χίλιες και ώρες. Μόνο Farmville για τους παλιούς. Στέφο, προδίδεσαι. Προδίδεσαι, Farmville. Α, τα κάνεις και βόλτα. Ανεβαίνεις πάνω και τα κάνεις βόλτα. Δηλαδή μπορείς να ανέβεις και κλοπετέκ, κλοπετέκ. Ή το κρατάς έτσι από τα γκέμια και περπατάτε. Φάσισα ψυχίαντρος και για πες μου πώς είσαι. Και πάτε αργά, αργά, αργά. Με αποχωριό έχω πάει μια φορά στο χωράφι για καπνά στα 7 μου και με πήρε ύπνο στην καρότσα να βοηθήσεις κάπως. Ναι, πες μου αν υπάρχουν ακόμα αυτά τα χωράφια με τα καπνά στο χωριό σου. Γιατί κάτι μου λέει πως δεν υπάρχουν. Μας φάγανε. Παγκοσμιοποίηση μας έφαγε. Ρημάδα παγκοσμιοποίηση. Τι να το κάνω το Twitter, μάνα μου, αν δεν έχω τοπική οικονομία. Το άλογο στο καβαλάς εκπαιδεύεται και ανεβαίνει η αξία του. Τι, σοβαρά. Να πάρουμε. Γιατί στον καιρό, κάτσε λίγο, να φύγουμε από τα μενού. Εκεί πέρα, βλέπετε στον ήλιο δίπλα που έχει και ένα σύννεφο με βροχή. Φάση σου λέει, κοίταξε, μπορεί να έχει ήλιο, μπορεί να βρέχει. Ας είσαι έτοιμος και για τα δύο. Φάση είναι ο Αμερικάνος Redneck ξάδερφος του Αρναούτογλου που περνάει το κυριότερο κομμάτι της μέρας του φτιάχνοντας moonshine και το υπόλοιπο καταναλώνοντάς το. Καμιά επιδότηση, θα το ψάξουμε αυτό, παιδιά. Δεν ξέρω στην Αμερική πώς πάνε αυτά, γιατί το παιχνίδι είναι αμερικάνικο. Αν ήταν ελληνικό, το τρακτέρ δεν θα δούλευε. Θα ήταν κάπου παρκαρισμένο να κλείνει κανένα δρόμο. Αν και όχι, τώρα είναι εποχή που δουλεύουμε. Όπα, τουρίστας. Γιατί μοιάζει να έχει σκασμένα και τα δύο λάστιχα. Αυτό που κάνει ο Θοδωρής το κάνει σαν δουλειά. Καλή φάση. Το παιχνίδι είναι πολωνικό, αν δεν είναι αμερικάνικο. Α, δεν το... Θα έπρεπε να λέγεται τότε Βιτζίμ. Δεν ξέρω πώς λέγεται ο αγρότης στα πολωνικά, μόνο αυτό ξέρω. Παουλάινερ. Ούτε αυτή ξέρω, με είναι από Πολωνία. Αλλά, οκ. Πάντως όλα είναι αγγλικές γραφές. Δεν θα έπρεπε να το κρατήσουνε στα πολωνικά κάτι. Εντάξει, δεν λέω, αγγλικά να είχε τα μενού και αυτά. Αν είχε έσπα το παιχνίδι, θα αγόραζες Porsche, όχι John Deere. Τη χρειάζεσαι όμως. Τη χρειάζεσαι πραγματικά. Είμαστε υποτίθεται φτωχός πλην τίμιος αγρότης. Άσχετα αν έχουμε, μην κοιτάς πάνω δεξιά που λέει $99,365. Αυτό το χαρτζιλίκι μας. Porsche Cayenne. Ναι, για να οργώνω το χωράφι. Θα ήταν εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, κάτω εκεί πέρα το σπαρτό, ακόμα 99% μου λέει. Ακόμα τα 99% μου λέει. Τόση ώρα δεν βάζει να ξέρεις. Κάτσε ρε. Το Guild Bonus ανέβηκε. Crop Type Canola. Growth Growing. Μια χαρά βάζει. Μια χαρά βάζει. Δεν πρέπει να σπείρεις όλα τα χωράφια για να ανέβει το percent. Κοίταξε, από τη στιγμή που γράφει Owned By εγώ. Οπότε δεν σας πέφτει λόγος πρώτον. Δεύτερον, Crop Type, το έχει αλλάξει που ήταν Wheat, τώρα γράφει Canola. Growth λέει Growing και Yield Bonus, το οποίο το Yield Bonus θα το δούμε τώρα πώς δουλεύει αυτό. Wheat Growing, Weeder, Needs Lime, Needs Rolling. Κολοτούμπα. Δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό το Rolling. Αυτός λογικά τώρα τελειώνει, θα πρέπει να το πάρω να το πάω στο δίπλα χωράφι. Γιατί ανάθεμά με. Απλά έχω τον υπάλληλο στο τρακτέρ, δεν κατεβαίνει ο σπόρος.
Ρε, δεν με είπατε ότι έτσι δουλεύει. Ρε, θα με κλείσετε. Νηστικός θα κοιμηθώ. Πλάκα κάνετε. Τι είναι αυτά που λέτε. Βάζει ή όχι. Τώρα που πάει αυτός. Δεν ξέρω τι πάει στο δίπλα χωράφι. Αν και δεν νομίζω ότι θα γυρνούσε με την όπιστα να τα πάει. Ναι. Θες να με πατήσεις, τι συμβαίνει. Επειδή το έχω στον αυτόματο, υποψιάζουμε ότι δουλεύει, γιατί... Είναι και επικίνδυνος αυτός. Υποτίθεται τον οδηγό τον έβαλα το εξάρτημα, πάτησε το AI, δεν μου δίνει επιλογή να ελέγξω εγώ περαιτέρω το μηχάνημα, όπως όταν είμαι εγώ μέσα. Τελείωσες. Complete the task. Ωραία. Saving content. Βασικό. Το ίδιο πράγμα. Ωραία. Έλα εδώ. Δεν κατεβαίνει ο σπόρος Σπαρτικής, παίρνει κανονικά. Όταν έχεις πάλι στο τρακτέρ δεν κατεβαίνει ο σπόρος. Τι λέτε ρε, σοβαρά μιλάς. Πού είναι το... Όχι. Πώς κάτω είναι το μένου του παιχνιδιού. Ρε, δεν πας στο διάλο. Τι είναι αυτά. Πού είναι το μένου του παιχνιδιού, μωρέ. Έλα εδώ. Κάμερα, sound, τι κάμερα και sound, ρε μάνα μου. Πού είναι τα... Help window, ναι, on. Ναι. Ναι. Εκτάρια. Acres. Όχι, σίγουρα όχι εδώ. Πού μπορεί να είναι, εδώ. Game settings, game settings. Λοιπόν. Crops and growth, vehicle control. AI workers. Automatically refills wheel. Increase AI cost. Δεν μας πειράζει. Τι είναι, buy, off, buy. On είναι όλα. On είναι όλα. Ο ξαδερφός έχει τη Fend στην Ελλάδα. Δεν έχει παραμικρή ιδέα τι είναι η Fend. Στις ρυθμίσεις, κάτω-κάτω. Φαντάζομαι εδώ αναφέρεσαι. Έχει και animal husbandry. Α, μπορώ να καβαλάω όντως το άλογο. On some maps έπρεπε αυτό να κάνουμε. Farming basics. Κατάλαβες, Πέρι, σου λέει, αντί να σου φτιάξω ένα tutorial, επειδή με τεμπέλεις, σε βάζω όλες τις πληροφορίες εδώ πέρα και τράβα στο διάλο. Τράβα στο διάλο και βγάλει άκρη. Μήπως δεν κατεβαίνει επειδή είναι tutorial. Αντιθέτως, δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε λίγο να δούμε τη διαδικασία. Περίμενε λίγο. Unload, αν πατήσω, τι κάνει. Να το δοκιμάσω λίγο. Lower seeder. Σύντε έχουμε διαλέξει, open cover. Μήπως όντως θέλει ανοιχτό. Γιατί σε κάτι αγροτικά βίντεο που έχω δει που βγάζουν κατά καιρούς τα κόμματα και τέτοια, νομίζω έχω δει τέτοια ανοιχτά να είναι αυτά. Πάτα το B. Το B είναι turn on. Το ίδιο κάνουμε. Α, το ανοίγω για να το γεμίσω. Τώρα V, τι το κάνω lift. Θα το κάνω close το cover δηλαδή. Τώρα σπέρνω. Είσαι σίγουρος. Τώρα φαίνεται να κατεβαίνει. Πώς φαίνεται να κατεβαίνει, μωρέ. Τίποτα δεν βγάζει.
Το ίδιο δεν έκανε πριν κι ο άλλος. Πάτα βγει να το κατεβάσεις, δεν θα με τρελάνετε. Άρα θέλει κατεβασμένο είναι, γιατί με βάλετε και το σήκωσα. Λέτε πάτα βγει, αυτό είχα κατεβασμένο και πριν. Δηλαδή αυτά που ξέρουμε να τα ξεχάσουμε. Ερασιτέχνες, ρε. Ερασιτέχνες. Αν είναι δυνατόν. Κατεβασμένο και τέντον. Παιδιά, το ίδιο πράγμα έκανε και το AI, έτσι να ξέρετε. Δεν θέλω να σας σοκάρω. Αλλά το ίδιο πράγμα ακριβώς έκανε και το AI. Αν ψυχούλα μου, εμείς το κάνουμε. Δεν έχουμε ανάγκη πληρώνουμε 50 στον κάθε ρεμπεσκέ. Ο υπάλληλος παίρνει κανονικά. Ναι, εντάξει, πρέπει να νομίζω... Έχετε βαλθεί να με τρελάνετε σήμερα. Όλα αυτά τα οποία ξέρω για την αγροτιά, ξαφνικά τα ξεχάσουμε με εσάς εδώ. Όλα αυτά τα οποία ξέρω για την αγροτιά. Αν είναι δυνατόν. Άφησε μια λωρίδα. Ναι, αυτό για το μάτι την άφησα. Ποτέ δεν ξέρεις κιόλας. Μπορεί να ζηλέψει κανένα το χωράφι μου που είναι πιο ωραίο. Ας προσέχουμε. Ας προσέχουμε για να έχουμε. Για πάμε. Έτσι, μπράβο. Πάρ' το έτσι λίγο αυτό. Το κάναμε που το κάναμε εδώ πέρα, το twist and turn. Συνέχισε το, υποστήριξε το. Μετά το βαθύπνο που έκανα χθες, όντως με πήρε τα λαγκάδια. Ήθελα βουνά βασικά εγώ. Αν ήξερα... Θα έπρεπε λοιπόν, θα έπρεπε το tutorial τους οι κύριοι να το έχουν implemented που λένε μέσα στο gameplay. Όταν ξεκινάς, να σε έχουν και να σου λένε 5 πράγματα. Όχι να κάτσω εγώ τώρα να διαβάσω τη βίβλο του αγρότη για να μάθω πώς δουλεύουν όλα αυτά. Δείξε ρε μάνα μου, πες μου πάντα εκείνο, κάνε τ' άλλο. Δείξε μου σ' όλα τα μηχανήματα μια φορά και μετά άσε με. Ας με παιδευτώ, αν δεν προσέχω, να την πληρώσω. Αλλά όχι έτσι, δηλαδή, θέλουμε να βγάλουμε ένα τίμιο μεροκάματο και μας βγάζει την ψυχούλα, που και πάλι εγώ κέρδισα. Δηλαδή, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Όταν βλέπει κανείς την τίμια δουλειά που έχω βγάλει εδώ πέρα στα χωράφια, έχουν βγει άλλοι 21 Farming Simulator. Το άλλο map είναι Γαλλία, είναι πιο κοντά στα δικά μας δεδομένα. Δεν νομίζω τώρα η Γαλλία στα δικά μας δεδομένα. Δεν νομίζω. Οι ξυπασμένοι είναι στα δικά μας δεδομένα. Οι ξινοί. Αν δεν τους μιλάς γαλλικά, ξυνίζουν τα μούτρα τους. Κομπλεξικοί. Καλά παιδιά όμως, καλά παιδιά. Όταν είχα πάει παλιά με τον Δημήτρη που είχαμε πάει εκεί πέρα για την Ubisoft, πήγαν να κάνει το event. Κανείς ποτέ δεν μιλούσε αγγλικά. Αλλά μας ακούγαν, όταν μας ακούγανε να μιλάμε αγγλικά, ας πούμε, ερχόταν ο σερβιτόρος, μας άκουγε να μιλάμε αγγλικά, αλλά δεν θα έλεγε hello, θα έλεγε bonjour. Αυτό ήταν εμετό για γλώσσα. Και εφόσον του λέγαμε ότι δεν μιλάμε γαλλικά, μετά άρχισε να μιλούσε σε άπτεστα αγγλικά. Δηλαδή ξέρουνε, αλλά άμα δεν τους πεις δεν ξέρω γαλλικά, δηλαδή ξέρεις εκεί να σε ρίξουνε, να πει ο δεν ξέρει γαλλικά, τον κοροϊδεύω, κάπως έτσι, δεν βοηθάνε. Αλλά είχαν πολύ μέτριες κρέπες. Τι έχουν τα γαλλικά, δεν μ' αρέσει σαν γλώσσα. Σαν τα ελληνικά δεν έχει. Στα πάντα. Έτσι, μπράβο. Παπούτσια από τον τόπο μου. Μεγάλο ψέμα. Έτσι είναι και στην Ιταλία και την Ισπανία. Ισπανία δεν έχω πάει. Ιταλία που έχω πάει, απλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν αγγλικά. Αλλά είναι εξυπηρετικοί σαν άνθρωποι. Μη σπάσει το φράχτη.
Δεν είμαστε για άλλα έξοδα. Ξοδέψαμε 7 ώρες να μάθουμε πώς οργώνουμε. Α, μια χαρά ήρθα. Έτσι, μπράβο, πάρ' το λίγο απλά έτσι πιο ανοιχτά. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Μπράβο σου. Όχι, μπράβο σου. Έχουμε ένα χωριό στην Ελλάδα που λέγεται Παρίσι. Δεν ξέρω αν είναι εμπνευσμένο από τη Γαλλία ή από κάπου αλλού. Θα σε γελάσω, θα σε γελάσω. Μπορεί. Κάνας πικραμένος Γάλλος που τον διώξανε γιατί έτρωγε λάθος το τυρί. Να ήρθε εδώ πέρα και να φτιάξει κάνα χωριό κάπου. Δεν ξέρω. Ακόμα δεν όργωσε ούτε ένα μέτρο. Τι είναι, στο συναρτικά. Α, ναι, τόσο τώρα απλά πετάμε σπόρια. Γι' αυτό μου τι λες. Δεν όργωσε ούτε ένα μέτρο. Όλα αυτά τα εκτάρια. Ποιος τα δούλεψε. Ποιος τα δούλεψε, πες μου. Εγώ, αυτά τα χέρια έχουν βγάλει. Δεν μιλάω γιατί είναι η πρώτη φορά που οργώνω. Ψέματα, το δεύτερο χωράφι που οργώνω. Τα υπόλοιπα τα έκανε το AI. Έτσι, για να είμαστε, είπαμε, τίμοι στα ψέματά μας. Όπα. Cruise control speed. Cruise control speed, είπες, ε. Άψογα. Έλα. Σηκωστό. Μπράβο, μη σπείρουμε ό,τι σπέρνουμε στη μέση του δρόμου. Έλα, έλα. Και φύγαμε. Φύγαμε, φύγαμε, φύγαμε. Δεν σταματάμε. Μέχρι να πέσει ο ήλιος εδώ. Χτενίζουμε το χωράφι, δεν έχω την παραμικρή ιδέα, ρε φίλε, 2 ώρες μετά και δεν έχω την παραμικρή ιδέα, ρίχνω σπόρους αυτή τη στιγμή. Άμα θέλω να βγάλω γρήγορα λεφτά, έχει κάποια collectables που όταν τα μαζεύεις σου δίνει λεφτά. Τι με πέρασες, κύριος. Τι με πέρασες. Αν είναι δυνατό, ποιος θα τα κάνει αυτά. Ξένοι θα τα κάνουνε. Τα δικά μου τα χωράφια. Τη δική μου τη γη. Αν είναι δυνατόν. Με τι τέτοιο, πώς το λένε, θάρρος θα πυροβολάω στον τραπεζίτη που θα έρθει να μου τα πάρει όταν θα αρχίσω να χρωστάω. Πρέπει να το δουλέψω, να την κερδίσω αυτή τη γη σαν δική μου. Με βροχή θα ήθελα να πω ήταν. Κοίταξε, αν προλάβουμε. Αυτό το τέλος δηλαδή, δεν μπορούσες λίγο να το κρατήσεις. Λίγο ακόμα δεν μπορούσες. Το κρατήσουμε αυτό για να στεκόμαστε εκεί. Λοιπόν, έλα εδώ. Τελική ευθεία. It's the final countdown. Τιρουρίρου. Τιρουρίρουρι. Τιρουρίρουρι. Έλα ψυχούλα μου. Cruise control speed εδώ μεταξύ, πατάω νουμεράκια, αλλά δεν κάνει κάτι, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Ωραία. Φρόνημα, φρόνημα, φρόνημα. Φρόνημα, φρόνημα. Τώρα ρίχνεις που έχει πέσει το 90% πριν το AI δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή τώρα το άλλο το χωράφι είναι όλο άσπαρτο. Όχι, κάτσε εκεί πιο μετά είναι. Είναι αυτό εδώ. Έτσι. Και αυτή η άκρη εδώ. Στρίψτο, στρίψτο. Έλα, έλα, έλα. Ωραία, τέλος πάντων. Λοιπόν, turn off. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Τώρα λίγο να το σιγουρέψουμε. Σιγά.
χρόνια που κανόλα, growing 35. Το ίδιο γράφει, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Τάσου, μην αγχώνεις για το πετρέλαιο, ρε, κερνά μου. Υποτίθεται ότι έγινε ακριβώς η ίδια δουλειά και εδώ πέρα, έτσι. Όταν βάζουμε τον AI, τον οδηγό, χάνουμε τον έλεγχο που έχει εδώ πέρα, ας πούμε, αυτά τα lower seeder, turn on seeder, εκείνο με το seeder, το άλλο με το seeder. Υποτίθεται ότι τα κάνει μόνο στο αυτόματα. Γι' αυτό το λόγο, εκεί πατάω. Και πιστεύω τώρα ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά. Λοιπόν, πού ήταν τώρα το άλλο το... Αυτό το κάναμε επόμενο. Τι abort guided tour, μωρέ. Το guided tour έκανε abort εμένα. Τι περνάω. Δεν έχω ζώα. Και τι κάνω τώρα, needs lime. Needs lime, needs rolling. Lime και rolling. Το rolling τι είναι? Το rolling μας προδίδει και τα δύο στο μενού, πάνε κάτω-κάτω και έχετε διαβάσει τα πάντα. Κάτω-κάτω. Ωραία. Removing weeds, stone peak, fertilizer. Περίμενε, όπα. Rolling. Κάτσε, μήπως με ποια σειρά. Πήγες πρέπει να τραβήξω τις πέτρες. Weeds growing. Θέλουμε weeder. Άρα πρέπει να βγάλουμε τα weeds πρώτα. Removing weeds. Έχω τέτοιο πράγμα εγώ. Αυτό τι είναι. Removing weeds. Περίμενε. Λοιπόν, όχι. Removing weeds, removing weeds, removing weeds, removing weeds. Weeder, weeder. Πώς μοιάζει αυτό? Einbock, 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 Einbock. Ή Treffler. Κατάλαβα, βλέπω ποιες εταιρείες είναι για να δω αν έχω κάτι τέτοιο. Αυτό δεν νομίζω να είναι κάτι τέτοιο. Έχω τέτοιο πράγμα ή πρέπει να αγοράσω? Κατάλαβες, είναι και αυτό τώρα. Πού έχω χήματα? Έχω αυτό εδώ και αυτό εκεί. Άρα πρέπει να αγοράσω. Δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα δεν μπορείς να βγάλεις τα χόρτα, ακόμα δεν έχουν βγει ακόμα. Ναι, να με βγάλει εδώ. Α, λες ότι δεν έχουν βγει ακόμα και δεν μπορώ να τα βγάλω. Δεν είναι ότι... περίμενε. Άρα τότε... Lime και rolling. Θα πάρουμε τη σειρά. Lime, lime, liming. Liming. Ούτε αυτό το έχω. Fertilizer spreader that can be filled with lime. Δηλαδή τώρα εγώ πρέπει να έρθω εδώ. Fertilizer spreader. Fertilizer spreader. Να μοιράσουμε σκατά τώρα. Fertilizer spreader. Fertilizer spreader. Το οποίο πώς ξέρω εγώ τώρα αν είναι και για... Α, το γράφει εδώ ότι είναι και για lime, οκ. Αυτό είναι μόνο για fertilizer. Fertilizer lime. Fertilizer, αυτό. Combinations. A secret combination. Τι θα πληρώσουμε για να δείξει πώς γίνεται. Ναι. Ναι. Λοιπόν, 45, έχουμε 99. Το θέμα είναι ότι εγώ θα δώσω 45 για αυτό. Μισό λεπτό. Όπα. 45 για αυτό. Και μετά θέλω και stone picking. Θα χρειαστεί και... Όχι, rolling έλεγε, έτσι. Lime και rolling. Rolling, το οποίο rolling είναι αυτό. Άρα να έρθω τώρα εγώ μετά πάλι εδώ. Rolling. Πού είναι το roller? Roller, 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 roller. Medium tractors. Όχι.
Όχι, roller, δε, roller. Loaders, wheel, όχι. Δεν είναι loader, είναι, δεν είναι roller. Έχει προσφορές. Έχει μεταχειρισμένα. Και τι είναι αυτό το shooter, μωρέ, και τι είναι αυτό το crown, γάμο τον πελά μου. Α, grass roller. Α. Header, forage harvest. Slurry tankers to fertilize the field with slurry. Harvest indicated crop type. Grass roller and weeder. APV. Grass roller και weeder. Ναι, πάτησα. Grass roller, grass roller και weeder. Γιατί, ας το διάλογο, λάθος πράγματα κοιτάω. Grass roller. Πού ήθελα εκεί, πού πήγα και έμπλεξα. Grass roller, rollers. Και είναι εταιρεία που δεν υπάρχει καν εδώ. Tools rollers. Μήπως έχω ήδη roller. Αυτό είναι roller. Cultivator είναι αυτό. Αυτό που έχει εδώ πέρα είναι... καρότσα απλά. Καρότσα απλά. Έχω εκείνο που είναι σίντερ. Και έχω αυτό εδώ... αυτά είναι τα εργαλεία μου. Λοιπόν, θα πάρουμε τη σειρά. Lime. Περίμενε. Έχουμε κάνα limer. Πώς λέγεται, τέλος πάντων. Packs, objects, owned items. Έχω owned items. Header, cultivator, seeders. Header, trailer. Οκ, okay, άρα το header για να το κουβαλάω είναι με αυτό. Δεν έχω roller. Κλακατσίκ, roller, roller. Εδώ, 41 για roller. Customize. Τι customize. Πώς customize. Τρελεμπόργ, ωραία. Α, έχει και setup και σου αλλάζει την τιμή μετά. License plate. Θα πρέπει να είναι νούμερο. License plate, type 1. Αυτό, μπράβο. Όχι, γιατί μου το άλλαξε. Ρε μαλακισμένο, γιατί πηγαίνεις στο Type 2. Πατάω το E και το E είναι το επόμενο. QE. Είστε βλαμμένοι. Και πώς θα γράψω εγώ E. Να το πεις, ναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μην είσαι ηλίθιος, μπράβο. Πάμε έτσι. Φαπ. Γκρέιμερ φαπ. Άχι, αφού χωράει τόσο. Περίμενε. Θα το πάμε. Τσακ. Κλίτς. Πλάτς. Main color το μπλε. Ακριβώς. Ωραία. Πέρτσε 41 χιλιάρικα. Αλής. Base cost per work day per work hour. Οκτώ εξωτερικών του λύσει per 2.000. Ναι, φυσικά. Όχι, κάτι με πληρώνω 41.000 για μαλακή. Τι λέτε, ρε. Θα μου το φέρουν τώρα αυτό. Το περιμένω κάπου εγώ τώρα αυτό. Μείον 2.000 λέει vehicle leasing cost. Ναι, πού είναι το vehicle. Περιμένω να έρθουν τώρα, περιμένω να γίνει παράδοση ή μου το έχει δώσει κάπου και δεν έχω πάρει γραμμή. Δεν μας σχέστηκε και ζήρε κοράκια. Έρχεται μελετά, λες,
Θα μας πάρει 2-3 χρόνια. Μετά έχω κακή εμπειρία. Ξέρετε. Weeds growing. Παίζει μέχρι να έρθει και να κάνω το χωράφι το μεξί, παιδιά. Όχι να έχουν φυτρώσει weeds. Θα βρούμε και αρχαία. Τι να κάνω, να πάω να ρίχνω φελού σε ένα βαρέλι. Όσο περιμένω. Θέλει να πάω να το πάρω εγώ από κάπου. Πάμε το τρακτέρ στο μαγαζί και το παίρνω. Έλα, τρέξουμε λίγο γιατί χρεωνόμαστε γαμισιάτικα τώρα. Είναι δυνατόν. Πάμε να το πάρουμε αυτό. Λοιπόν, lower. Ωραία. Ποιο μαγαζί. Μήπως είναι αυτό εκεί στη τέρμα δεξιά. Το είμαι αγροτικό, δεν κάνει να βγαίνω στη λωρίδα, ε. Είμαι σπαστικός. Είχε κάτι, περίμενε. Κι είναι το άσπρο, βλέπω εκεί πέρα μακριά που βλέπουμε στο minimap. Πάω προς τα εκεί να δω. Κάποτε από το χωράφι 34. Support your local farmers, λέει εδώ. Να το. Χα. Χα. Άψογος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το εργαλείο. Να χαιρούμαι που δεν μου το κλέψαν. Ποιος άλλος το κάνει τι. Come here, motherfucker. Χέστης πάνω σου, ε. Καλώς όρισες στο χωριό μας. Γιατί ακούγεται σαν κορνάρι. Δεν μου αρέσουν οι κόρνες. Θέλω να βρω μοντάκι το οποίο δυναμώνει πολύ τις κόρνες. Να γίνουν έτσι πιο... πιο τέτοιες. Θα συνεχίσω το fist. Δεν νομίζω ότι γνωριζόμαστε τόσο καλά, μου κάνει μια τέτοια προσωπική ερώτηση. Λοιπόν, ιδανικό και γύριστο, όχι, φαντάζομαι ότι θα το... Όταν θα έρθει η ώρα, θα εξαφανιστεί μόνο του. Αλλά να μου το φέρουνε δεν θέλανε. Κατάλαβες. Λοιπόν, για να δούμε τώρα που δουλεύει αυτό. Ναι, τώρα πρέπει να υπολογίζω και αυτό. Να υπολογίσουμε και το τρέιλορ. Αφού σε... Ξέρεις κάτι, μη σαγχώνει. Δες τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, hire worker. Έτσι, μπράβο. Άνοιξε τα φτερά σου. Άνοιξε τα φτερά σου, αετέ μου. Αετέ μου, κοπάνα το τώρα. Κοπάνα το. Πίτσα θα φτιάξουμε. Αλφάδι το φέρε, δεν είναι τυχαίο αυτό. Τάχα μου, αχ, δυσκολεύομαι. Τι. Πόσα χρόνια πρέπει να βλέπω το κανάλι για να γνωριστούμε καλά. 12 το λιγότερο. Το λιγότερο 12 χρόνια πρέπει να είσαι viewer των Gramers. Αν θες να με ρωτήσεις για fisting. Όχι, πρέπει να μπει στα πράγματά σου και να το επιστρέψεις μόλις τελειώσεις. Καλά, εγώ θα τα αφήσω εδώ πέρα στην άκρη. Και άμα θέλουν να σκάνουνε πως με ξαναχρεώνουνε.
Θα πάω μετά μέσα στο σπίτι, θα πάρω την καραμπίνα και θα πάω να γνωριστούμε λίγο καλύτερα με τους πολιτές εκεί πέρα. Να δούμε τι έχει να γίνει. Νομίζω το Fist Fortune Shadow Torch εννοεί, όχι κάτι άλλο. Ζωή μου, μακάρι, μακάρι να ζούσαμε σε έναν τέλειο ουτοπικό κόσμο όπου ξέρουμε πραγματικά και βασιζόμαστε βασικά στο ότι όλοι είναι αθώοι και λένε αυτό ακριβώς το οποίο λένε. Εννοούν βασικά αυτό το οποίο λένε. Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι κανένα, ψυχούλα μου. Κανένα μην εμπιστεύεσαι. Και όταν βγαίνεις έξω στο τσαντάκι σου, να έχεις ένα μπαλτά. Ποτέ δεν ξέρεις. Γαμώ τον μπελά μου, ρε. Έχετε και γνώμη που πού πάρω. Και πώς θα το πάρω τώρα, ρε. Πάνω παλού. Τι εδώ κάνω, να το φορτώσω. Δεν μπορώ να το φορτώσω σαν τρακτέρ. Δες τον αρι τον καραγκιόζι, ρε, τι με βάζει και κάνω, ρε. Ρε τον καραγκιόζι, ρε. Άιντε βάλ τον πρόσχη αυτό το Γιάννη του Ζαρκάδη. Έλα τέλειωνε. Παράτατο. Εδώ δες, ρε. Περίμενε, ρε, περίμενε, ρε. Κοκόνα, στο φέρουμε ακριβώς. Είναι δυνατόν. Ταλαιπώρια, ρε, μόνος μου το έκανα. Θα είχαμε τελειώσει ήδη. Θα είχαμε τελειώσει ήδη, α, τα αφήσω εδώ. Τώρα μπορείς. Πάμε. Δεν χωράει ο παλτάς. Πάρε κάτι αντίστοιχο, ρε, στη ζωή. Πάρε κάνα σουγιά, switchblade που λένε. Αυτό που πατάς το κουμπάκι και πετάγεται η λεπίδα. Κάτι τέτοιο, κάτι να χωράει. Ποτέ δεν ξέρεις, ψυχούλα μου, δεν ρισκάρεις με αυτά τα πράγματα. Δεν ρισκάρεις. Το μαχαίρι χωράει, έτσι, μπράβο. Δεν εννοείς το κουζινομάχαιρο εκείνο, το ιαπωνικό. Σπρέι καυτής πιπεριάς και άμα το άλλο του ράζεις το καυτερά, τι κάνεις μετά. Και σε λέει κάνει κι άλλο. Α, έχεις μπλέξει μετά. Μαχαίρι. Μαχαίρι και ανάμεσα στα πλευρά, εκεί πας και πετύχεις πνευμόνι. Άμα βγει μαύρο το αίμα, σημαίνει ότι έχεις τρυπείς πνευμόνι. Το καλύτερο είναι αυτό. Δεν θα υπάρξουν 11 χρόνια gamers. Και τέτοιο χωράει στον μπουφάν. Πάρε ένα πιστόλι στη ζωή, έτσι να τελειώνουμε δηλαδή. Άλλαξε τσάτ. Τώρα, πολύ σωστό το diss που σε κάνει η Αθηνά. Είναι δυνατόν να έχεις γυναικεία τσάντα και να μην χωράει ένα μπαλτά. Ντροπής πράγματα. Τώρα τι θα κάνεις. Τα δέντρα πρόσχε. Πού πας, ρε βλαμένε. Τι. Εσείς που ξέρετε, αυτό τώρα είναι απαραίτητο να κάνει έτσι. Πρέπει να κάνει 7 χωράφια δίπλα. Τώρα το ΙΕ θα το λούσει. Το έχει λούσει ήδη. Τελείωσε το AI, αυτό ήτανε. Λοιπόν, για να το δω τώρα εγώ. Και τα άφησες έτσι, ρε Μόγλι. Δεν μπορείς να το κλείσεις πριν φύγεις. Ωραία. Τώρα θέλει μόνο lime. Πάω να πάρω και γαμιά βότκα μαζί με το lime. Ό,τι μείνει από το χωράφι. Ωραία, γλέντια. Λοιπόν, έλα εδώ, μάνα μου. Κάνε εδώ δουλίτσα τώρα. Έτσι, μπράβο. Πασπάτεψέ το. Τεκίλα και λίγο αλάτι. Αχ, τεκίλα. Όσο ωραίο κι αν είναι γευστικά εκείνη την ώρα που το πίνεις, λες αχ, την επόμενη μέρα τη μετανιώνεις την τεκίλα. Το ίδιο δεν ισχύει. Γιατί τι κάνει διαγώνια? Γιατί είσαι ο καινούριος? Τι φάση της ημέρας της Νιγηρίας θα κάνει? Τέλος πάντων, το AI όντως είναι πολύ βλαμμένο. Λοιπόν,
Όπως καταλαβαίνετε, εγώ με αυτόν τον υπάλληλο πρέπει να μιλήσουμε και είναι καλό τώρα να μην είστε μπροστά που θα μιλήσουμε. Αλλά πριν φύγετε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα που με κάνατε σήμερα και τα φώτα που μου δώσατε, τα αγροτικά τα φώτα. Αν και έχει πολλά προβλήματα το παιχνίδι, δηλαδή τόσες αγροτικές γνώσεις έχω και λίγο με δυσκόλεψε και εμένα πάλι. Αν σας αρέσει, μπορούμε να το συνεχίσουμε ίσως κάποια στιγμή. Μπορούμε να το δούμε αυτό, για να το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Πότε πήγε 11. Αλέξανδρέ μου, όταν είσαι πάνω από το χωράφι όλη μέρα, για πότε περνάει η ώρα, ψυχούλα μου, έτσι συμβαίνει. Έτσι συμβαίνει. Όταν δουλεύεις έτσι σκληρά. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Καλά να περνάτε. Και αν η τσάντα που έχετε δεν χωράει μπαλτά, αλλάξτε τσάντα. Αυτό είναι το μάθημα της ημέρας. Αντίο σε όλους.